Γεια σας και πάλι, εδώ είμαστε παρέτσα στο ενός.gr, ένα ακόμα βίντεο, το 84ο, πλησιάζουμε στα 100 σιγά σιγά. Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί, έχω δει τα μηνύματά σας, είναι όπως πάντα πολλά. Θα κάνουμε πάλι μια ωραία κουβεντούλα, θα έχει μεγάλη διάρκεια όπως πάντα και θα προσπαθήσω σε όλα όσα αναφέρεστε να τα δώσω απαντήσεις, πιστικές ελπίζω, αυτό είναι ο σκοπός μου πάντα. Το ξέρετε, ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε και έτσι θα πάμε, ελπίζω, για καιρό. Λοιπόν, ένας μικρός πρόλογος, παρατηρώντας όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στα μεταγραφικά, στα οποία φυσικά είμαστε και εμείς ενεργοί, οι ρεπόρτερ της ομάδας, προσπαθούμε πάρα πολύ να μάθουμε, να αποκρυπτογραφήσουμε προθέσεις, να αντιληφθούμε πότε μια ιστορία είναι καμένη και πότε όχι, έρχονται σωριδόν τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και εγώ το θεωρώ λογικό διότι η πηγή των παιχτών που ασχολείται η ΑΕΚ είναι εκεί, δεν είναι εδώ και επειδή εδώ από την ΑΕΚ λίγα πράγματα βγαίνουν, πολύ λίγα, διαρροές δεν υπάρχουν και επειδή η ΑΕΚ δεν συνδιαλέγεται και με πάρα πολλούς ατζέντιδες του εσωτερικού που ενδεχομένως να έχουν ένα mandate ή να έχουν μια επαφή με κάποιους έξω για να είναι μεσάζοντες στη δουλειά. Η ΑΕΚ το αποφεύγει αυτό το μονοπάτι ακριβώς για να μην υπάρχουν διαρροές. Οπότε ο καθένας με τις πηγές του και με τις πληροφορίες του και ό,τι μπορούμε να μάθουμε για να σας το μεταφέρουμε με ασφάλεια. Και προφανέστατα, πάνω απ' όλα, να ερμηνεύουμε μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα του εξωτερικού και το προφίλ των ποδοσφαιριστών με τους οποίους αυτά καταπιάνονται, ποιες περιπτώσεις είναι εφικτές, ποιες δεν είναι, ποιες είναι αληθινές, ποιες έχουν καεί και ούτω καθεξής. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, τουλάχιστον για τούτη τη χρονική περίοδο, από το ξεκίνημα δηλαδή αυτής της διαδικασίας της θερινής για την ΑΕΚ, στην προσπάθειά της να ενισχυθεί, είναι ότι πράγματι πάρα πολλά, τα περισσότερα, συντριπτική πλειοψηφία θα πω αυτών των δημοσιευμάτων έχουν βάση. Είτε είναι εγχώρια, είτε είναι από το εξωτερικό. Είναι όντως ποδοσφαιριστές που απασχολούν την ΑΕΚ. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών θα πω ότι είναι ποδοσφαιριστές που εξακολουθούν να την απασχολούν, δηλαδή δεν είναι καμένες υποθέσεις, οι οποίες μαθεύτηκαν εν καιρό και ενώ είχαν καεί, είχαν τελειώσει πριν, είναι ενεργές, είναι η ΑΕΚ ενεργή σε αυτές και προσπαθεί κάποιες από αυτές να τις φέρει εις πέρας. Προφανώς αυτό που βλέπουμε τούτη τη στιγμή είναι ότι η ΑΕΚ έχει τρομερές δυσκολίες, δεν μπορεί να κλείσει εύκολα ποδοσφαιριστές, γιατί το ταβάνι με το οποίο ασχολείται είναι πολύ ψηλότερο από αυτό που ασχολείται τα προηγούμενα χρόνια και αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί θα θυμάστε την πρώτερη κατάσταση ότι η ΑΕΚ θα έπαιρνε 2-3 καλούς από το εξωτερικό, αλλά θα έπαιρνε και άλλους 3-4 από εδώ μέσα ή τέλος πάντων που γνώριζε από πριν ή και περισσότερους. Τώρα βλέπουμε ότι προσπαθεί να κινηθεί σε άλλες αγορές, προσπαθεί να αποφύγει τα εσωτερικά, αν και υπάρχουν κάποιοι που συνεχώς τα αναμοχλεύουν και προσπαθούν να περάσουν παίκτες και προς τον Αλμίδα. Ελπίζω στο τέλος να πρυτανεύσει η λογική και ο Αλμίδα να πάει με τους παίκτες που θα είναι βέβαιος ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και όχι να πάρει κάποιον επειδή όλοι οι άλλοι έχουν καεί και λες και χάθηκαν οι παίκτες. Ακόμα και μια λίστα, να το πω διαφορετικά, 5 παίκτων αν έχεις και δεν σου κάσουν και οι 5, καλύτερα να ψάξεις να βρεις 5 άλλους παρά να πας στο ετοιματζίδικο, θα το πω εγώ. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί συνεχώς η υπόθεση του Μπάντζο είναι στην επιφάνεια, την κρατούν όσο μπορούν. Παράδειγμα, έτσι, δεν έχω κάτι με τον ποδοσφαιριστή προς Θεού και το απαντώ γιατί είδα και ένα μήνυμα προσωπικό ότι Βαγγέλη, γιατί έχεις τέτοιο θέμα με τον παίχτη, είναι καλός παίχτης. Δεν έχω κανένα θέμα με τον παίχτη. Ούτε αμφισβητώ ότι μπορεί να είναι καλός παίχτης. Ούτε αμφισβητώ, για παράδειγμα, ότι μπορεί να είναι καλύτερος και από το Ρώτα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν συνιστά σημαντική αναβάθμιση. Δεν βλέπω εγώ ότι είναι καλύτερος από το Ρώτα βασικά σε πάρα πολλά πράγματα και είναι και σε μια ηλικία στα 31 που στο φινάλε δεν είναι ότι παίρνει ένα παίκτη στα 24-25 και θα τον πιάσει ο Αλμίδα, θα τον αλλάξει, θα τον φτιάξει, θα τον εξελίξει, θα τον κάνει ας πούμε 3 φορές καλύτερο από ό,τι είναι και οκ, μπορείς να ποντάρει σε αυτό. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ωραία, συμφωνούμε φαντάζομαι σε αυτό όλοι. Δεν θέλω επίσης να πιστέψω. Αυτό βέβαια δεν ήταν στον πρόλογο να το πω, είναι στα μηνύματα. Θα πω και αυτά που έχω να πω για τον πρόλογο μου, ο οποίος σχετίζεται βέβαια με τα γραφικά. Δεν θέλω να πιστέψω πραγματικά ότι ο Αλμέιδα έχει τόσο κοντόφθαλμο πεδίο οπτικό για να βλέπει τον Οντουμπάτζο ως κάτι το τρομερό και να μην πιστεύει ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι καλύτεροι από αυτόν. Δηλαδή δεν μου πάει το μυαλό σε αυτό.
Διότι ακούω ότι είναι, λέει, τρελαμένος μαζί του, φοβερή επιλογή. Ποιος? Δηλαδή, χάθηκαν οι παίκτες. Του έχουν προτείνει, δηλαδή, καλύτερους, χειρότερους παίκτες από τον Μπάτσο. Και αυτό αδυνατό να το πιστέψω. Αν πράγματι ισχύει αυτό, αν πράγματι δηλαδή όλοι οι παίκτες που έχουν προτείνει στον Αλμίδα δεν τον ψήνουν και στο τέλος μπορεί να καταλήξουν ο Ντουμπάτζο, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι λάθος του Αλμίδα, ούτε ότι ήταν τρελαμένος με τον Ντουμπάτζο, αλλά προφανώς δεν βρέθηκε ο παίκτης από αυτούς που του προτείνουν που να του κάνει ένα κλικ παραπάνω. Δεν πιστεύω ότι ένας τυφλός δεν θέλει το φως του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει προπονητής στον κόσμο που θα του φέρουν 5 παίκτες καλύτερους από τον Ντουμπάτζο και θα πει όχι ο Ντουμπάτζο. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Το λέω αυτό γιατί βλέπω αυτή την υπερβολή, ότι είναι επιλογή του και ότι. Και βλέπω στο τέλος να καταλήγουμε εκεί και πραγματικά θα είναι. Δεν θέλω να πω θλιβερό, αλλά θα είναι τουλάχιστον ακόμα μία απόδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Δεν γίνεται να φέρεις αυτόν τον παίχτη που το ανοίξεις μες στα πόδια σου και να μην μπορείς να βρεις τόσους και τόσους σε καλύτερη ηλικία και με πιο πανοράφη από εκείνον. Τέλος πάντων, παρένθεση, γιατί το βλέπω και στα ερωτήματα, σας είπα και εγώ το δικό μου σκεπτικό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα σε πρώτη φάση να θίξω πριν πάμε στα ερωτήματά σας που είναι πάρα πολλά είναι το εξής, ότι βλέπουμε πως η ΑΕΚ πράγματι προσπαθεί να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές νεαρούς ηλικία, ταχυδύναμους, με στοιχεία δηλαδή τα οποία τα θέλει πάρα πολύ ο Αλμίδα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και πάει σε παίκτες που γνωρίζει ότι θα είναι ακριβή, ότι οι ομάδες τους θα πουλήσουν ακριβά. Έλα όμως που αυτούς τους παίκτες που πάει τώρα να προσεγγίσει τους βλέπουν την ίδια ώρα. Άλλοι 100, 50, 20, βάλτε εσείς τον αριθμό. Γιατί αυτό? Γιατί προέρχονται από την καλύτερη χρονιά της καριέρας τους. Ο Μίλσον, ο Κοϊτά, το άλλο το πιτσιρίκι, ο Κόρντομπα. Τρία παραδείγματα πολύ χαρακτηριστικά. Από 25 και κάτω όλοι, όπως σας έλεγα σε παλαιότερα βίντεο, ότι ο Αλμίδα τέτοιους θέλει, 25 και κάτω. Αλλά πότε? Όχι όταν έχουν κάνει την έκρηξή τους. Όχι δηλαδή όταν τους έχει μάθει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή τον Κοϊτά που η ΑΕΚ θέλει. Τον έχει μέσα στη χρονιά, όλη τη χρονιά, συγγνώμη, μέσα στα πόδια της η Μπριζ και η Άντερλεχτ. Τον βλέπουν εκεί, τον βλέπουν δηλαδή να κάνει αυτό το ξεπέταγμα. Τον βλέπουν να εκρήγνεται και να κάνει φοβερό πρωτάθλημα. Εσείς τι πιστεύετε, δεν θα πάνε εκεί? Τον είδε η Σεντετιέν από τη Γαλλία και ήδη έχει κάνει επίσημη πρόταση. Και μπαίνει και η ΑΕΚ σε μια στιγμή που πλέον το παιδί είναι γνωστό. Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? Ότι πέρσι το καλοκαίρι το ίδιο παιδί. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή για το τμήμα scouting. Είχε φύγει από κάποιους μέσα από το τμήμα scouting και είχε πάει πιο ψηλά να τον δουν. Απλά δεν είχε κάνει τη φοβερή χρονιά που είχε κάνει φέτος και προφανώς τον προσπέρασαν. Ενώ είχε δοθεί την κατάλληλη στιγμή για να αποκτηθεί. Τον παίκτη λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Τον παίκτη πρέπει να τον βρίσκεις, αυτούς τους παίκτες ειδικά που είναι σε νεαρή ηλικία, πριν κάνουν το ξεπέταγμα. Να προβλέψεις, και εκεί είναι το καλό scouting, το μάτι και οι συνδέσεις. Και το πώς αντιλαμβάνεσαι το ποδόσφαιρο και πώς το ποδόσφαιρο το συνδυάζει, που ξέρεις, το συνδυάζει με αυτό που θέλει ο προπονητής. Εκεί λοιπόν χρειάζεσαι το καλό σκάουτινγκ. Να βρεις τον Κοϊτά τη χρονιά αυτή προτού κάνει την έκρηξη. Την περσινή δηλαδή. Να διακρίνεις ότι αυτό σε ένα χρόνο θα κάνει πράγματα και να πας να τον προλάβεις. Τώρα που πας να το χτυπήσεις, έχεις τρομερό ανταγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Ότι θα βρεις απέναντί σου ομάδες από καλύτερα πρωταθλήματα από το δικό σου. Που θα τον εξιτάρουν πιο πολύ και για να τον πείσεις θα πρέπει να πληρώσεις υπεραξία. Δηλαδή, κάνει 3-5. Ο Μίλσον, όπου και αν διαβάσετε, και ψάχτε το λίγο στο Google, υπάρχουν πράγματα για αυτόν, δεν κοστολογείται πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Του τέστην. Για να μπορέσεις να τον αποκτήσεις, κάτι γίνεται τώρα με αυτό εδώ και δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, θα πρέπει να πας να χτυπήσεις την πόρτα της Μακάμπη και για να την κάνεις να το σκεφτεί, να της πεις, ξέρεις τι, εσύ λες 4, εγώ δίνω 6. Όσα δηλαδή θα ήθελε εκείνη για να μπει στο τρυπάκι της συζήτησης. Διότι αυτή τη στιγμή δεν σε βλέπει. Σου λέει ότι εγώ θέλω να πάω να παίξω Champions League. Προκριματικά, έχω μια ελπίδα, έχω τον Μίλσον. Μπορεί ο Μίλσον να με βοηθήσει να πάω παρακάτω. Μπορεί ο Μίλσον να κάνει ακόμα ένα ξεπέταγμα να το δουν και άλλες ομάδες και να τον πουλήσω ακριβότερα. Υπεραξία λοιπόν και εδώ, η οποία και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα σε φέρει εκεί που θες. Δεν είναι βέβαιο ότι θα πετύχει το στόχο σου. Άρα το σκάουτινγκ πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά. Και επειδή ένας άλλος φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο το είδα και λέει: Βαγγέλη, γιατί συνεχώς εξυμνείς τα παιδιά του σκάουτινγκ ενώ δεν έχουν κάνει τίποτα? Κάνεις λάθος, φίλο μου.
φίλε μου. Τα παιδιά του σκάουτινγκ είναι 3. Έτσι. Τι θες να πρωτοκάνουν. Εγώ ξέρω ότι μια χαρά δουλεύουν και μια χαρά παίκτες βρίσκουν. Το θέμα είναι η ομάδα πώς δρά και πώς βοηθάει αυτούς τους 3 να γίνουν 5, να γίνουν 10, να γίνουν 20. Το εξήγησα στο προηγούμενο βίντεο. Ποιος σου λέει εσένα ότι δεν κάνουν. Εγώ σου έδωσα το παράδειγμα του Κοϊτά. Μπορώ να σου δώσω άλλα 5 παικτών που τους είχαν εντοπίσει πριν κάνουν τον μπαμ. Κανείς δεν τους άκουσε. Άρα λοιπόν το σκάουτινγκ πρώτον είναι όχι ανεπαρκές, αλλά υποστελεχωμένο. Δηλαδή δεν έχει όσα πρόσωπα θα έπρεπε να έχει. Δεύτερον, αυτό που κάνει δεν εκτιμάται σωστά. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει λοιπόν σε πρώτη φάση για να μπεις πιο σωστά στις αγορές και να βρίσκει συγγνώμη τους παίκτες αυτούς προτού τους μάθουν οι άλλοι και τους ψάξουν να τους πάρουν από σένα. Ενώ από τις ομάδες, από σένα να πάρουν την προτεραιότητα. Αυτό η ΑΕΚ δεν έχει. Και αυτό δουλεύεται μέσα από δαπάνη. Για να επανδρώσεις ένα site σωστά, ένα τμήμα scouting σωστά, συγγνώμη για το Σαρδάμ, θα πρέπει χρόνο με το χρόνο να το αναπτύσσεις. Να βρίσκεις παιδιά ταλαντούχα, να τα περνάς από συνεντεύξεις, να βλέπεις, να υπάρχει άνθρωπος που ξέρει από scouting για να κρίνει αν αυτά τα παιδιά μπορούν να μπουν στην ομάδα σου, έχουν μάτι να διακρίνουν, έχουν όρεξη για δουλειά, ξέρουν γλώσσες, να αναπτυχθούν, να μιλήσουν με το εξωτερικό και να κάνεις ένα τμήμα εσωτερικό πρώτα που δεν θα είναι 3 άτομα αλλά θα είναι 10-15, να το αναπτύξεις σε δίκτυο ευρωπαϊκά, να πιάσεις, να πληρώσεις 10 σκάουτ σε όλο τον κόσμο, να τους έχεις συνεργάτες, να σου στέλνουν παίχτες να βλέπεις, να αξιολογεί το δικό σου τμήμα και μετά όλα αυτά ως πακέτο να πηγαίνουν στους αρμόδιους, στον τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή, στον προπονητή. Με 3 και 4 άτομα σκάουτινγκ δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Άρα μετά θα πρέπει να παίζει με τους ατζέντιδες. Όταν λοιπόν πας και παίζει με τους ατζέντιδες, σου εμφανίζεται αυτή η ιστορία. Την ΑΕΚ θέλουν πολλοί ατζέντιδες να τη βοηθήσουν. Όχι αφιλοκερδός όμως. Προφανώς και αυτοί θέλουν να πάρουν την προμήθειά τους. Να παντελονιάσουν και εκείνοι το δικό τους χρήμα. Αυτό που δικαιούνται. Θα σε φέρουν λοιπόν στην επαφή και με τον παίχτη και με την ομάδα. Θα προσπαθήσουν να στο κάνουν και μετά θα σου ανοίξουν το χέρι και θα σου πούν τώρα είναι δική μου σειρά να πληρωθώ. Θα έχεις χρυσοπληρώσει την ομάδα, θα πρέπει να χρυσοπληρώσει και τον ατζέντη. Και αν δεν το κάνεις, ο ατζέντη θα σε βγάλει από το παιχνίδι. Και την επόμενη φορά που θα πας να του χτυπήσεις την πόρτα, θα σου πει εσύ δεν πληρώνεις, φίλε. Τι έρχεσαι εδώ και μου χτυπάς την πόρτα για αυτόν. Πράγματα τα οποία ίσχυαν σε πολύ σημαντικό βαθμό τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ, αλλά το έχω εξηγήσει ότι η ΑΕΚ λειτουργούσε με το Μελισσανίδη από πάνω, είχε τους δικούς του κανόνες, τους δικούς του νόμους και είχε και την ικανότητα όλο αυτό το πράγμα να το πηγαίνει με μια ασφάλεια. Η νέα εποχή, η νέα κατάσταση, ο νέος ιδιοκτήτης, ο κύριος Μάριος Ιριόπουλος, προφανώς και πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν λέω να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και να αρχίσει να σκορπά χρήματα, να σπαταλήσει τα πάντα. Όχι βέβαια, αλλά σίγουρα πρέπει πρώτα να οργανώσει το τμήμα σκάουτινγκ και δεύτερον, όταν θα αποφασίσει ότι πρέπει να πάει σε παίκτες δίχως να έχει εντοπίσει αυτούς από νωρίς, παραδείγματα αυτά που ανέφερα πριν, ότι θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πείσει τις ομάδες να τον ακούσουν και τους ποδοσφαιριστές επίσης. Να πληρώσει δηλαδή παραπάνω από αυτά που πραγματικά αξίζουν. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και σε αυτό έχει μπει η ΑΕΚ. Και έτσι λειτουργεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο για όσους δεν είναι καλά οργανωμένοι, δεν έχουν άκρες στις μανατζερικές πιάτσες, υψηλότερα από την Ελλάδα εννοώ, δεν έχουν σωστή στελέχωση στο τμήμα σκάουτινγκ, δεν. Και κυνηγάνε την ουρά τους και τρέχουν, ας πούμε, έχει μπει ο Ιούλιος και δεν έχουν κάνει το μια μεταγραφή. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Στο τέλος μπορεί να γίνουν οι μεταγραφές. Θα έχουν αργήσει. Καλές να είναι και okay, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Αλλά κάθε χρονιά να ζεις το ίδιο πράγμα, το ίδιο ντεζαβού, σημαίνει ότι δεν μαθαίνεις κιόλας. Πρέπει να πας παρακάτω. Πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Νομίζω ότι θα αλλάξει. Ελπίζω να αλλάξει. Εύχομαι. Πρέπει να το δει πάρα πολύ καλά αυτό ο νέος ιδιοκτήτης. Λοιπόν, αυτά για ξεκίνημα. Πάμε τώρα στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Βαγγέλη, είπε ναι, το ρεπορτάζ, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα την κάνω μια αναφορά, δεν μ' αρέσει να ξεκινάω με αυτά, αλλά επειδή μπορώ να το δω και παρακάτω, να το πω και αυτό, να το τελειώνω μια διαπάντως. Μου λέτε, ας πούμε, υποτάδε, υποδίνα, με υπονοούμενα βέβαια πάντα. Εγώ θα σας πω το εξής. Σημασία για μένα δεν έχει τι λέει, αλλά ποιος το λέει. Αυτό πάντα έχει μεγάλη σημασία στη ζωή μου. Έχω μια πορεία στο ρεπορτάζ 24 ετών.
4 χρόνια ως δεύτερος, 20 χρόνια ως πρώτος. Λοιπόν, έχω βγάλει σε αυτό το διάστημα, πιστέψτε με, τις περισσότερες μεταγραφές από όλους. Και δεν είναι αυτό το θέμα τώρα αλαζονίας, είναι η πραγματικότητα. Τους περισσότερους από όλους. Με κόντρα διοικήσεις, χωρίς πάσες μέσα από την ΠΑΕ, έτσι, χωρίς, πάρε αυτόν βάλτον, χωρίς, Βαγγέλη, ξέρεις τι, θα σου δώσουμε κάτι, πάντα τα απέφευγα γιατί εγώ δεν ήθελα. Και ποτέ δεν είχα την παραμικρή επαφή με κανέναν από αυτούς. Και μετά τα άκουγα γιατί το έκανες, γιατί το έβγαλες, γιατί το έρανες. Δεν είχα κολλητούς ποτέ μέσα εκεί, ούτε θα έχω τώρα. Ούτε στην προηγούμενη κατάσταση είχα, ούτε τώρα θα έχω, ούτε και θέλω να έχω. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ εγώ να κρυθώ από άλλους σε αυτό το κομμάτι. Και ξαναλέω, δεν είναι αλαζονικό, είναι story of my life το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσοι με ξέρουν, και πιστεύω με έχετε καταλάβει και με ξέρετε καλά, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ακόμα και σε θέματα που κάνουν τζιζ, που άλλοι δεν τα κουμπάνε. Παράδειγμα, την Κυριακή το πρωί. Έμαθα ότι 2 τερματοφύλακες κόπηκαν. Το έβγαλα. Όλοι οι άλλοι, πλην ενός, για να είμαι δίκαιος, πλην ενός, ο οποίος είναι και ο μόνος ο οποίος κάνει μαχητικό ρεπορτάζ και μεταγραφικό ρεπορτάζ, είναι ο Καπετανάκος, και οφείλω να το πω. Λοιπόν, περίμεναν τι θα πει το γραφείο τύπου. Σωστά. Λοιπόν, κάποιοι μάλιστα ίσως περίμεναν να το διαψεύσει το γραφείο τύπου, ώστε να μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ μέσω των διαψεύσεων των άλλων, γιατί δικό τους δεν έχουν. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ παραπάνω. Το βλέπω και υποτιμητικό για τον εαυτό μου. Κάποιους πραγματικά δεν τους βλέπω και δεν με ενδιαφέρει τι λένε ή τι κάνουν. Και επειδή έχουμε μια ώρα βίντεο μπροστά μας να κάνουμε, εγώ δεν κάνω ούτε 5 λεπτά ούτε 10 λεπτά. Κάνω αυτό που γουστάρω γιατί το γουστάρετε κι εσείς και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Οι άλλοι ούτε κρίνω όπως άλλοι κάνουν. Συνεχίζουμε να περάσουμε καλά αυτή την ώρα και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλησπέρα Βαγγέλη. Προσωπικά θεωρώ τον Αλμέιδα προπονητή που υστερεί τακτικά. Είναι μονοδιάστατος, άκαμπτος και με μηδενική σκοπιμότητα στο στυλ παιχνιδιού του. Θα ήθελα την άποψή σου επ' αυτού και αν πιστεύεις ότι ήταν ο κυριότερος λόγος περσινής μας αποτυχίας. Παλιά ξένα στα φίλια, αλλά θα απαντήσω. Δεν ξέρω αν είναι μονοδιάστατος ή όχι. Θα το δούμε φέτος. Γιατί το λέω αυτό, διότι φέτος είναι η χρονιά που πρέπει και αυτός να σκεφτεί και να αλλάξει πράγματα. Αν όντως πορευτεί με το ίδιο το περσινό που το ξέρουν όλοι, και αν αυτό το ίδιο το περσινό δεν υποστηριχθεί από τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εμφανίσει την εικόνα της πρώτης σεζόν που η ΑΕΚ πήρε τον double, τότε ναι, θα έχεις δίκιο. Περιμένω και εγώ να δω φέτος πράγματα από την Αλμέιδα, διότι ξέρω ότι πέρσι έκανε εκπτώσεις και για τον εαυτό του, αλλά και κατ' επιλογή του. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που δέχτηκε και παίχτες, υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που ίδιος έκοψε παίχτες. Και υπήρχαν και περιπτώσεις φυσικά που δεν έπαιξε με τη σκοπιμότητα, που δεν έκανε πράγματα για να κλειδώσει παιχνίδια και κόστησε και εν τέλει ναι, έχει μερίδιο ευθύνη στην απώλεια του τίτλου. Σημαντικό. Γιατί να μην το πούμε δηλαδή. Εγώ δεν βλέπω τον λόγο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Χώρια το αν τον λατρεύω προσωπικά, τον γουστάρω πάρα πολύ σαν χαρακτήρα και θεωρώ ότι ο προπονητής δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από τη συμμετοχικότητά του μέσα στο παιχνίδι, αλλά όλο αυτό που κάνει και αυτό που ο Αλμέιδα έκανε ήταν να σώσει την ΑΕΚ και να τη βγάλει από μια βαλτώδη κατάσταση. Και είναι όλο δικό του έργο. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ακολουθούσαν και οι άλλοι. Αυτός το έκανε όλο αυτό. Και εγώ εκτιμώ όλο, όχι μόνο ένα κομμάτι. Στο ένα κομμάτι αυτό, ενδεχομένως ναι, να υστερεί κιόλας. Θα το δούμε φέτος. Αγαπητέ Βαγγέλη, παρακολούθησα με προσοχή όλη τη συνέντευξη του νέου ιδιοκτήτη. Δεν έπεισε ούτε καν με ενθουσίασε. Θεωρώ ότι τα περισσότερα από αυτά υπόθηκαν και έγιναν μπλα μπλα μπλα. Η πραγματική εικόνα. Λοιπόν, αναμένουμε ένα δικές σου σκέψεις και συναισθήματα μετά τη συνέντευξη και μέχρι τη σήμερα. Μόνο τις δύο ερωτήσεις που έκανες είχε σημειώσει να του κάνεις. Σε κάλυψαν οι απαντήσεις του. Διέκρινα μια επιθετικότητα απέναντί σου ή μου φάνηκε. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε τις απόψεις του ανθρώπου κτλ. Λοιπόν, οι δικές μου σκέψεις και συναισθήματα μετά τη συνέντευξη είναι ανάμεικτες, όπως θα ήταν όμως και για κάθε άλλον, δεν είναι κάτι επί προσωπικού. Έφυγα με απορίες, έφυγα με, πώς να το πω, με ερωτηματικά. Είδα όμως φλόγα και ενθουσιασμό. Είδα ότι ο άνθρωπος δεν άνοιξε να πει μεγαλοστομίες και να υποσχεθεί πράγματα τα οποία θα τον κυνηγούσαν. Πρόσεξε τι είπε. Περιμένω να δω τις πράξεις. Και ο ίδιος αυτό είπε. Εγώ δεν μένω σε κάτι άλλο. Αν έμεινα στις δύο ερωτήσεις και αν με κάλυψαν, όχι, δεν με κάλυψαν οι απαντήσεις του, να είμαι ειλικρινής. Εν μέρη ίσως, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Αν είχα σημειώσει κι άλλες, ναι, είχα σημειώσει πολλές. Αλλά είδατε ότι ήθελε πάρα πολλοί κόσμος να μιλήσει και δεν μπορεί να επαναλαμβάνεσαι εσύ ο ίδιος. Δευτερολογία δεν έκανε κανένας με τόσους δημοσιογράφους εκεί. Και φτάσαμε στη μία ώρα,
Θα μπορούσα και άλλα πράγματα να ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων δεν έγινε αυτό. Διέκρινα μια επιθετικότητα απέναντί σου. Δεν ξέρω αν ήταν επιθετικότητα. Η αλήθεια είναι ότι όταν αναφερόταν σε μένα, είπε δεν αναφέρομαι σε εσάς. Άρα θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινής και το λαμβάνω έτσι. Αν πράγματι με το να λέει ότι δεν θα κάνετε αντιπολίτευση αναφερόταν σε μένα συγκεκριμένα, εγώ θα απαντήσω εδώ σε εσάς ότι αντιπολίτευση δεν κάνω ποτέ. Εγώ αγαπώ την ΑΕΚ όσο την αγαπάει και εκείνος και όσο την αγαπάμε όλοι μας, προφανέστατα, και πάντα θα λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι καλό για την ΑΕΚ. Αν εκείνος και οποιοδήποτε, όχι εκείνος, το θεωρεί αντιπολίτευση, okay, ας το λέει έτσι. Εγώ το θεωρώ επικοδομητική κριτική και το ονομάζω έτσι. Και επίσης, ποτέ εγώ, επειδή είπε το 1, 2, 3, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω μιλήσει χωρίς να έχω επιχειρήματα. Πάντα έχω επιχειρήματα για οτιδήποτε λέω. Αν ήταν επί προσωπικού, θα προτιμούσα να μου το έλεγε προσωπικό. Από τη στιγμή που είπε ότι δεν αναφέρομαι σε σένα, εγώ μένω σε αυτό. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή, αν αναφέρεται σε μένα, ασφαλώς και να απαντήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν είχαμε κανέναν. Δεν είχαμε το Μελισσανίδη. Μια μόνο ερώτηση, κύριε Βαγγέλη. Υπάρχει περίπτωση έστω εφέτος να πάρουν παίκτη που θα είναι όντως επιλογή του Αλμίδα? Πρώτη επιλογή, ζήτησε τον Κοϊτά. Δεν το ξέρω αν είναι πρώτη επιλογή του Κοϊτά. Επίσης δεν είναι δική του επιλογή ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά ήρθε, όπως σας είπα, από το τμήμα σκάουτινγκ που τον είχε προτείνει από πέρσι. Πέρσι δεν έδωσαν σημασία, έδωσαν φέτος που έκανε τον μπαμ. Από εκεί και πέρα, αλίμονο, αν δεν του φέρουν τους παίκτες που θέλει, θα φταίει και εκείνος. Εγώ δεν θα χρεώσω κανέναν από εδώ και πέρα στην ομάδα. Τον ίδιο θα χρεώσω. Και να το εξηγήσω. Αν υποθέσουμε ότι πέρσι ο Αλμίδα, όχι αν υποθέσουμε, που είναι σε μεγάλο βαθμό και αλήθεια, έκανε πίσω σε περιπτώσεις λόγω του συναισθηματικού κόσμου του και το πώς είχε αυτό το group και πόσο ήθελε να το στηρίξει επειδή τον στήριξε και εκείνο και πήρε τον double, φέτος αυτά τελειώσανε, πεθάνανε. Επίσης τελείωσε και το ότι π.χ. πέρυσι το καλοκαίρι μπορεί να μην ήθελε για παράδειγμα το CDB, αλλά δεν του φέρει και κανένα άλλο παίχτη. Τώρα πρέπει να απαιτεί και να απαιτεί σε υψηλότερο ράφι. Γιατί αν για παράδειγμα, επειδή το έχουμε τρελάνει αυτόν τον άνθρωπο, θα έχει λόξιγα. Αν για παράδειγμα η επιλογή είναι ο Ντουμπάτζο και το πει και ο ίδιος κιόλας, γιατί στο φινάλε εγώ όλα τα ακούω. Και αυτοί που το λένε δεν είναι τρελοί, και εγώ το ξέρω. Το όνομα του Ντουμπάτζο από μένα το ακούσατε πρώτα το περασμένο Γενάρη. Το είπα εδώ σε ένα βίντεο. Ότι ξέρω πως η ΑΕΚ κινείται για τον Ντουμπάτζο. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο Σιντιμπέ. Αλλά τότε ήξερα θα τον έπαιρνε για 6 μήνες. Με προοπτική να τον δει. Και μετά θα βλέπαμε το καλοκαίρι. Τώρα για πρώτη επιλογή, εμένα μου φαίνεται τουλάχιστον πισωγύρισμα. Λοιπόν, αν όντως όμως εκείνος τον θέλει και βγει και το πει κιόλας στο παιδί, γιατί εγώ αυτόν ήθελα. Μου φέρανε άλλους 10, αλλά αυτό ήθελα. Τότε ας το λουστεί. Και θα δούμε στην πορεία. Αυτός θα κριθεί για την επιλογή του. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν πάει πάντα. Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα για όλους. Γιατί όχι για τον Ματίας. Τον ξαναλέω, εγώ τον έχω εδώ. Αλλά οι επιλογές είναι επιλογές και πρέπει να κρίνονται. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Υπάρχει προοπτική για κάποιον παίκτη από ΑΕΚ Β ή απλά τους πήρε ο Αλμίδα στην προετοιμασία? Δεν νομίζω, φίλο, ότι υπάρχει καμιά σοβαρή προοπτική για κάποιον από την ΑΕΚ Β. Ένα-δύο παιδιά είναι να αξίζουν. Ο Φοφανά που τον κράτησε, ο μόνος και από τους Αφρικανούς που έμεινε, έτσι, γιατί οι άλλοι χαιρέτησαν. Δεν πίστεψε τελικά σε κανέναν από αυτούς. Ήταν δανεικοί, να θυμίσω, και δεν ανανεώθηκε η συνεργασία μαζί τους. Ακούω για 2-3 καλά λόγια. Δεν πιστεύω. Ο Χρυσόπουλος, εντάξει, τον φέραμε πέρσι, με 800.000 ευρώ. Τον έβαλε ο Αλμίδα σε ένα παιχνίδι, έπαιξε, είπε θα το στηρίξει. Μετά δεν τον ξανάδαμε ποτέ. Στην ΑΕΚ Β, τα μέτρια μάτς μου έχουν πει ότι έχει κάνει, γιατί δεν παρακολουθώ κιόλας. Είναι η αλήθεια. Δεν βλέπω εγώ προοπτική σε αυτά τα παιδιά. Τρομερή για να πω ότι θα ανέβουν και θα παίξουν στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, χωρίς ερώτηση, καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε ρομαντικά. Σας χαιρετώ με αγάπη και σεβασμό. Είναι θαυμαστή δημοσιογραφία σας και στη διαδρομή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τρεις ερωτήσεις. Από Κάρσντορπ σε ο Ντουμπάτζο είναι τουλάχιστον αστείο. Το ότι διακινούν ότι άρεσε Αλμίδα, το εξήγησα πριν. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι το νιώθω κι εγώ. Καμαρά ήταν ξεκάθαρο στόχο και χάθηκε από τον Μπάουκ. Ο Γιαννούλης επί μήνες πρώτο στόχο και δεν έχει γίνει κάτι τρελό για να τον πάρουμε. Μπλα, είναι ανοιχτό να χάνεται, ειδικά ο πρώτο στόχο στο αριστερό μπάκο Γιαννούλης από τον Παναθηναϊκό. 1-1. Το πρώτο στο απάντησα. Το 2. Ο Καμαρά ήταν όντως ένα πολύ δυνατό στόχο. Το είχατε διαβάσει και αυτό από μένα στο Σπορ 24 την ημέρα τη παρουσίαση του κύριου Λιόπουλου. Λοιπόν, την προηγούμενη. Τέλος πάντων, μία από τις δύο. Το ακολούθησαν όλοι. Αποδείχθηκε ότι τον ήθελε, αλλά τελικά ο Καμαρά τι έγινε. Θα σας πω το εξής. Ο Καμαρά είχε την ασφάλεια του Μελισσανίδη, παιδιά. Με εκείνον είχε συμφωνήσει. Και η Άκη ήταν μπροστά σε αυτή την ιστορία. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ήταν μπροστά και θα τον έπαιρνε τον παίχτη. Έτυχε η αλλαγή ιδιοκτησιακού. Ο παίχτης φοβήθηκε. Ίσως φοβήθηκε και άλλα πράγματα. Την ασφάλεια δηλαδή που μπορούσε να του παρέχει και του είχε τάξει ο Μελισσανίδης. Γιατί αντίστοιχα πράγματα είχαν γίνει και με τον
πώς τον λένε το φόρ τώρα, ξεχνιέμαι, πέρυσι του Ολυμπιακού που θέλαμε, τέλος πάντων, θα τον θυμηθώ και θα σας τον πω. Καταλαβαίνετε όμως, τον Μπακαμπού, λοιπόν. Ο Καμαρά νιώθει μια ασφάλεια, η ασφάλεια με την αλλαγή διοκτησίας κλονίστηκε, ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί, πίεζε και τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Η προετοιμασία αυτή τη στιγμή γίνεται σχεδόν με την ΑΕΚ Β. Α, για τον Γιαννούλη επίσης, να πω συγγνώμη. Ο Γιαννούλης δεν έχει πάει ακόμα στο Παναθηναϊκό. Το αν θα πάει ή όχι, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το κλίμα. Και με το που πηγαίνει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χτίσει εκεί ένα ελληνικό παρεάκι πάρα πολύ δυνατό. Μπακασέτας, Ιωαννίδης, Κότσιρας, διεθνείς όλοι. Πήγε ο Τζαβέλας, αθλητικός διευθυντής που ήταν και αυτός μέσα στο παρεάκι της Εθνικής. Ο Λιμιός, ο Βαγιανίδης. Είναι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μαζί ποδοσφαιρικά. Είναι ωραία παρέα. Και εγώ, αν μου έλεγε κάποιος και δεν ήμουν εκεί Παναθηναϊκός, πού θα προτιμούσε να πας αυτή τη στιγμή, με τα ίδια χρήματα, ξαναλέω, να μην είμαι ούτε ΑΕΚ ούτε Παναθηναϊκός και μου έδιναν το ίδιο συμβόλαιο, ίσως προτιμούσα Παναθηναϊκό γιατί θα έλεγα θα πάω στους κολλητούς μου. Με αυτούς κάνω παρέα, αυτούς ξέρω, ωραία θα είμαστε εκεί μέσα, θα κάνουμε την ελληνική μας ιστορία εκεί, θα ελέγχουμε τα αποδυτήρια, θα είμαστε μια χαρά, γιατί να πάω να πλήξω με την ΑΕΚ, που το ελληνικό στοιχείο συνεχώς φθήνει. Και τα Ελληνόπουλά της δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αν εξαιρέσει κανείς το Ρώτα. Ο Μήτογλου και ο Γαλανόπουλος είναι χαμένοι και από ό,τι ξέρω θέλουν και να φύγουν τα παιδιά και λογικό είναι να πάνε να παίξουν. Ο Μάνταλος είναι στα τελευταία της καριέρας του, στα στερνά. Πού θα πηγαίνατε εσείς, σκεφτείτε το και έτσι. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Η προετοιμασία αυτή τη στιγμή γίνεται σχεδόν με την ΑΕΚ Β. Το πλάνο ήταν να υπάρχουν 1-2 παίκτες πριν αρχίσει. Θέλουμε περίπου 8-10 παίκτες σύνολο. Ναι, το πλάνο ήταν αυτό. Ένας από αυτούς τους παίκτες θα ήταν ο Καμαρά. Ενδεχομένως να ήταν για ένας ακόμα. Έγινε η αλλαγή, άλλαξαν τα πλάνα, ο Καμαρά δεν ήρθε. Τέλος πάντων, είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψει. Ότι βέβαια τα πράγματα δεν κυλούν όπως θα έπρεπε να κυλούν. Εντάξει, το βλέπουμε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Τι να υπερθυματίσω επ' αυτού. Η ΑΕΚ πήγε εκεί με 10 παιδιά από την ΑΕΚ Β. Αυτό μιλάει από μόνο του. Και άλλους δύο που εν δυνάμει είναι στην πρώτη ομάδα θα μπορούσαν και στη δεύτερη, δηλαδή ο Ζήνη και ο Κωσίδης. 12 δηλαδή στο σύνολο. Εντάξει, ο Ζήνη ας πούμε ότι έχει προαχθεί πια στην πρώτη, αλλά. Στη Β θα παίζει περισσότερο. Αν παίζει, αν τον αφήνει ο Αλμέδα να πηγαίνει, αν δεν δόθηκε δανεικό. Και ο Κωσίδης γύρισε από το εξωτερικό, δεν ξέρουμε που θα είναι. Άρα, επί της ουσίας, μιλάμε για 12 παίκτες που είναι στη Β. 11. Ο Ζήνη στο μετέχνιο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Μου φάνηκε καλή περίπτωση εξτρέμ ο Ολλανδομαροκινός της Γάνδης. Γνωρίζει αν έχουμε ακόμη ενδιαφέρον. Ότι Σουνταλή είναι αυτό, αν τον λέω και σωστά έτσι. Υπάρχει ενδιαφέρον πράγματι. Όντως. Εγώ ξέρω ότι έχουν μιλήσει κιόλας με τον παίκτη και ότι έχουν μια βάση συμφωνίας μαζί του. Μοιάζει με αντιαραούχο το στυλ του. Θα το δούμε τώρα από εκεί και πέρα με τη Γάνδη. Αλλά είναι και αυτός ενεργός. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως και ο Κοϊτά, όπως και ο Μίλσον, όπως και ο Μπαρέιρο. Όλοι αυτοί πράγματι. Και ο Σμιτ, ο αριστερός μπακ. Και ο Δανός. Ο Ολλανδός, συγγνώμη, της Ρώμα. Όλοι αυτοί είναι ονόματα για τα οποία η ΑΕΚ προσπαθεί και συζητά. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλησπέρα στον πιο αξιόπιστο δημοσιογράφο του ΣΑΕΚ. Βαγγέλη, θα ήθελα να σε ρωτήσω, είναι λογικό με τόσους τραυματισμούς σε τόσους παίκτες την περασμένη σεζόν να δημιουργείται υποψία ότι σε αυτό φταίνε και ορισμένοι γυμναστές ή κάτι παρόμοιο? Έχεις ακούσει αν γίνεται κάποια κίνηση ως προς αυτό ή όντως η διοίκηση της ΣΑΕΚ έχει εντοπίσει κάποιο πρόβλημα? Εγώ, φίλε, δεν θέλω να το προσωποποιήσω γιατί δεν είμαι εκεί καθημερινά και δεν μπορώ να ρίξω το φταίξιμο στον Τάδε ή στον Δίνα ούτε υπεκφεύγω. Αυτό όμως που μπορώ να πω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι κάτι φταίει και ότι πρέπει να ψάξουν να βρουν τι φταίει. Είναι η δουλειά των γυμναστών, είναι το θέμα της αποκατάστασης, είναι το θέμα έλλειψης επιστημονικής βοήθειας στο έργο του προπονητή και των παιχτών. Είναι το εργοφυσιολογικό τμήμα υποστηρικτικό όσο πρέπει και αρκετό επαρκές για να βοηθήσει τον Αλμέιδα και τη δουλειά του. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία τα έχω και εγώ όπως και εσείς. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα όπως ακριβώς είναι. Βλέπω όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το διαπιστώσουν εκείνοι πρώτα. Και φυσικά να απαιτήσει και ο Αλμέιδα. Εκείνος ξέρει, εκείνος είναι κάθε μέρα μαζί τους, εκείνος καταλαβαίνει γιατί συμβαίνουν πράγματα και πώς προκύπτουν τα προβλήματα. Αν νιώθει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη επιστημονική βοήθεια, οφείλει να τη ζητήσει. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν κάτι δεν σ' αρέσει ή όταν κάτι δεν λειτουργεί όπως το θες, ζητάς, απαιτείς. Ειδικά αν είσαι προπονητής, ειδικά αν είσαι ο Αλμέιδα ως όνομα. Πρέπει να απαιτείς. Γιατί στο τέλος η δική σου δουλειά θα κριθεί από αυτό. Και αν υπάρχουν παντού παρενθέσεις και ερωτηματικά, δεν θα σταθεί κανείς σε αυτά, αλλά θα σταθεί στο γιατί δεν έκανες αλλαγή να βάλεις ένα στόπερ
και να κλειδώσει ένα παιχνίδι. Ενώ τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα πίσω από αυτό. Γιατί αν είχε όλου του τραυματίε που είχε χάσει όλη τη χρονιά, τουλάχιστον 3-4 μάτσα από αυτά που έχασε θα τα έχει πάρει. Και δεν θα σου έλεγε κανεί μετά, α, γιατί δεν έβαλε το Στόκερ στην Τούμπα, α, γιατί δεν έβαλε το Λιούμπιτ, α, γιατί. Όχι, γιατί θα το έχει πάρει το πρωτάθλημα μέχρι 7 βαθμού και δεν θα ασχολείται κανεί. Μα κανένα. Γιατί όλοι θα θυμούνται ότι πήρε το πρωτάθλημα. Ενώ τώρα, εφόσον δεν λύθηκαν όλα τα άλλα προβλήματα που ήταν τα πιο βασικά, τι μα μένει στο μυαλό, γιατί έγινε αυτό το λάθο στο τάδε μάτς, γιατί δεν έκανε αυτή την αλλαγή. Δικαίω γιατί ο ίδιο θα έπρεπε να υποστηρίζει τη δουλειά του. Με περισσότερη απέτηση, να το πω έτσι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Καλησπέρα. Θεωρείς ότι είναι σωστό να χάνουμε χρόνο με περιπτώσεις που είναι ακριβές κοϊτά, μίλησον αν δεν είμαστε αποφασισμένοι να πληρώνουμε υπεραξία? Ναι, αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώνουμε υπεραξία, χάνουμε χρόνο, πράγματι. Θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος να κάνεις θυσίες τώρα για να πας να αγγίξεις και να ανοίξεις αυτές τις πόρτες. Το εξήγησα πριν. Πόσο πιθανό θεωρείς να κλείσει ο Πέκοβιτς για την επίθεση τώρα που κλείστηκε η Κροατία? Ο Πέκοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε προταθεί. Η ΑΕΚ τον είχε εξετάσει, του είχε μιλήσει. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το θέμα. Κατά πως βλέπω βέβαια, για να προτιμά τον Μπαρέιρο, δεν απέχει και πολύ ο Πέτκοβιτς. Δηλαδή ο Μπαρέιρο και αυτός δεν είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ακίνητος και γρήγορος. Βαρύς είναι πιο πολύ. Δηλαδή είναι κοντά στο στυλ του Πόνσε, απλά έχει ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο. Αυτό της πίεσης ψηλά, έχει τρομερή ένταση στο παιχνίδι του. Είναι ακούραστος. Είναι πολύ καλά γυμνασμένος και πιέζει. Δεν είναι όμως κάποιος τρομερά γρήγορος και ταχυδύναμος. Απλά μπορεί να εξυπηρετήσει, συγγνώμη, αυτό το πλάνο. Τι να σου πω, κάποιες φορές και εγώ μπερδεύομαι με το τι τελικά θέλει ο προπονητής. Δηλαδή αυτό με τον Ντουμπάτζο με έχει κλονίσει, ας πούμε. Το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Τώρα αυτό με τον Μπέκοβιτς, okay, να θέλεις μπακαμπού και όχι Μπέκοβιτς, το καταλαβαίνω. Αλλά ο Μπαρέιρο δεν είναι μπακαμπού. Συγγνώμη κιόλα, απέχει και αυτός πάρα πολύ από τον μπακαμπού. Άρα, τι ακριβώς τελικά ψάχνεις? Ισχύει ότι ενδιαφερόμαστε για το Σεμέδο σαν στόπερ? Όχι, δεν ισχύει. Ότι η προετοιμασία είναι αυτή που πρακτικά είναι η ΑΕΚ και από τους βασικούς μόνο ο Λιβάη θα αλλάξει κάτι στον τρόπο εκείμνασης ή και φέτος θα πάθουμε ρεκόρ θλάσσιο. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό θα το δείξει η προετοιμασία. Αυτό είναι κάτι που έχει μόνο στο μυαλό του προπονητής και το οποίο δεν το μοιράζεται. Δεν είναι να πει, δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο που θα μπορώ να σου πω είναι ναι, θα πρέπει να το δει. Και αν χρειάζεται να αλλάξει, να αλλάξει. Αλλά δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι και εκεί. Ο Τάσος ο Καπετανάκος είναι εκεί, θα τον παρακολουθείτε καθημερινά ή θα σας μεταφέρει αν αλλάζει η προσέγγιση σε κάτι. Σε αντίθεση με παλιά υπάρχουν διαρροές ονομάτων, π.χ. Κάρσντροπ κτλ. Και αν θα καταγούχει πάλι με τον Ντουμπάτζο. Δεν είναι διαρροές από την ΑΕΚ, είναι διαρροές από το εξωτερικό. Γιατί ξανά είπα πριν, το εξήγησα στην αρχή, ότι η ΑΕΚ αυτή την περίοδο παίζει μόνο εκτός μπάλα, δεν παίζει εντός. Και παίζει σε πάρα πολλά μέτωπα. Έχουμε ακούσει για 6-7, μπορεί να είναι άλλοι 10. Είναι λογικό να βγαίνουν τα ονόματα από το εξωτερικό, γιατί εκεί ζουν οι παίχτες. Εκεί είναι οι μάνατζερ τους, εκεί είναι οι ομάδες που ανήκουν. Άρα από εκεί θα φύγουν τα πράγματα, δεν θα φύγουν από εδώ μέσα. Αν η ΑΕΚ, για παράδειγμα, έκανε κίνηση για το Μωρόν, θα το μαθαίναμε. Να είστε σίγουροι. Όπως για τον Ντουμπάτζο ξέρουμε ότι έκανε το Γενάρη, σας το είπα εγώ. Και γενικά, αν κάνει κάποια κίνηση, θα το μάθουμε εντός. Δεν παίζει εντός αυτή τη στιγμή, παίζει εκτός. Στην Αργεντινή, δηλαδή, πώς θα βγάλει ο χι δημοσιογράφος θέμα από εδώ, από την Ελλάδα? Από πού αυτό του Μπαρέιρο? Βγήκε γιατί προφανώς βγήκε, διέρευσε από τη Σαν Λορέντζο. Δεν μπορεί να βγει ένα τέτοιο θέμα από την Ελλάδα. Εδώ μαθαίναμε εύκολα για τους εγχώριους στόχους. Καλησπέρα, αξιόπιστε Ευαγγέλη, από τους διάβολους της επικοινωνίας σου, από τα ονόματα και τις εξαιρετικές περιπτώσεις που βγαίνουν, ξέρεις, βλέπεις να είμαστε κοντά για άμεση μεταγραφή σε κάποια από αυτές? Με 300, από ό,τι το βλέπεις να καταλήγει, θετικά ή αρνητικά? Ελπίζω. Τα μηνύματα δεν είναι καλά που έρχονται. Ναι, μεν η ΑΕΚ κοιτάει σε καλές αγορές και καλούς ποδοσφαιριστές και αυτά που εξηγούσαμε πριν. Αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές είτε δεν βιάζονται τον Ιούνιο, είτε δεν βλέπουν την Ελλάδα, είτε οι ομάδες τους ζητάνε τον ουρανό μετάστρα. Δηλαδή, όταν πήγε στη Σιτρούιντεν για τον Κοϊτά, ήταν διατεθειμένη να δώσει και 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό, δεν είναι απλό. Και ακούει 5. Όταν πάει να δώσει 2,5, ακού 5, κάπου λες, όπα, τι γίνεται εδώ. 5, ποιος θα τα δώσει τα 5? Κανείς, θα πω εγώ. Αλλά αν δεν τα δώσει τα 5 τώρα, σε ένα μήνα από σήμερα. Θα τον πάρει κάποιος άλλος με 3, με 3,5, αλλά θα προτιμήσει τον άλλον. Γιατί η ομάδα του πάει να βγάλει λεφτά. Μπαίνει σε πληστηριασμό αυτή τη στιγμή. Είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Εκεί δεν σκέφτονται μπακαλίστικα όπως εδώ. Εκεί δεν λένε, α,
να τον δώσουμε γιατί σε 6 μήνες θα τον χάσουμε, θα υπογράψει αλλού. Όχι. Ζαμάν φου. Αυτοί τι λένε, μέχρι 31 Αυγούστου θα προσπαθήσω να πάρω τα λεφτά που θέλω. 5 θέλω, 5 θα βρω. Δεν θέλω 5, θα τον πουλήσω 31 Αυγούστου 3. Όχι όμως τώρα 2,5. Έτσι πάει η δουλειά. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί από πίεση. Είναι υγιή κλαμπ, ξέρουν πώς να πουλάνε, έτσι. Και πορεύονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τι άλλο με ρώτησες και ήθελα να το απαντήσω. Α, για τον Στρακώσα. Λοιπόν, έφυγε η Αλβανία από το γύρο. Καλό αυτό, καλή εξέλιξη. Πάρα πολύ καλή θα πω εγώ. Η πρόταση που έχει κάνει η Άξο Στρακώσα είναι η καλύτερη πρόταση που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Και εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει τέτοια πρόταση ο Στρακώσα. Δηλαδή 1,2 εκατομμύρια ευρώ, τέτοιο μαθαίνω ποσό, συν μπόνους το χρόνο, πας ταβάνι με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας αυτή τη στιγμή. Που είναι ο Βίντα, ο Πινέδα, ο Λιβάη, αυτοί είναι τώρα που παίρνουν τα χρήματα εκεί. Έφυγε ο Πόνσε που ήταν στα ίδια. Λοιπόν, μπαίνει σε αυτό το κλαμπ. Συν τα μπόνους. Δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή που να δίνει στο Στρακώσα αυτά τα χρήματα. Ο Στρακώσα έκανε λάθος βήμα στην καριέρα του, πήγε στην Αγγλία. Θα μου πείτε λάθος, η Μπρέτφορντ τον ήθελε, ναι, αλλά δεν το ζήγησε σωστά γιατί εκεί κατέληξε από ένα ταβάνι πολύ καλό που είχε παίζοντας τη Λάτσο και ένα καλό όνομα να πάει εκεί και να είναι στην αφάνεια. Χάλασε το όνομά του. Στην Αγγλία δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα Πρέμιερ να του δώσει κάτι σε συμβόλαιο. Ίσως από Championship να βρει, αλλά και πάλι έχω αμφιβολίες. Εκεί όμως δεν πρόκειται να πάρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα να τα δώσουν και μάλιστα σε βάθος τετραετίας από ό,τι ξέρω που του προσφέρει η ΑΕΚ. Στην Ιταλία θα μπορούσε εύκολα ο Στρακώσα να βρει ομάδα, πιο εύκολα σίγουρα από Αγγλία, ακόμα και στη μεγάλη κατηγορία, αλλά πάλι θα ήταν μια ομάδα μικρομεσαία. Από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω. Δεν έχουν αυτές οι ομάδες τέτοια χρήματα να δώσουν. Δεν φτάνουν σε αυτό το ταβάνι. 5, 6, 7 εκατοστάρικα ναι, αλλά να δώσουν 1,2 σε τερματοφύλακα, ποτέ. Εκτός αν είναι, μιλάμε τώρα για τέρμα τύπου Ντραγκόφσκι, τύπου δεν ξέρω εγώ τι, που μπορεί να αγγίξει. Στο 300 δεν θα πάνε αυτά τα χρήματα. Η ΑΕΚ έχει αυτό το πλεονέκτημα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα φιλοδοξιών του παίκτη και το πόσο θέλει να περιμένει. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει άπλετο χρόνο. Αν ο 300 θέλει να κάτσει να περιμένει μέχρι τέλος Ιουλίου, μήπως του κάτσει κάτι καλύτερο για να μετράει το σουξέ του αυτή τη στιγμή, όπως έγραψα και σε ένα τίτλο. Δηλαδή για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μετά το Euro, όπου πήγε σχετικά καλά, και να δει τι μπορεί να αποκομίσει από αυτό, η ΑΕΚ θα πρέπει να στρίψει από αυτή την υπόθεση. Εκεί όμως ο παίκτης θα χάσει μια προσφορά που δύσκολα εγώ πιστεύω ότι θα τη βρει. Θα το δούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να τελειώσει άμεσα αυτό. Να πάρει μια απάντηση από εκείνον, γιατί είχε πει ούτως ή άλλως ο Στρακώσας για τους ανθρώπους της ότι μετά το Euro θα τα βάλουμε κάτω και θα σας πω. Πρέπει και η ΑΕΚ να το ζητήσει. Δεν πρέπει να δίνει άλλο χρόνο για τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, για τον Κάρστρομπ, εντάξει, το σε διάβασα φίλε Δενεριώτη, αλλά τα έχω απαντήσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη, σύντομες και στα κάτω ερωτήσεις και διαλέγεις επίσης θες να απαντήσεις. Γνωρίζεις αν η ΠΑΕ έχει σκοπό να κινηθεί διαφορετικά από ότι τώρα σε τυχόν απαξιωτικές προσβλητικές δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟ κτλ. Η ΕΠΟ, λοιπόν, πρώτη ωραία ερώτηση, μου αρέσουν αυτά. Από το στυλ που μου μίλησε στη συνέντευξη τύπου ο Μάριος Ηλιόπουλος, εγώ αυτό κατάλαβα, ότι το σήκωσε το γάντι, από εδώ και πέρα δεν θα τα δέχεται. Όταν λέει ότι δεν ξεχνάμε τι έκανε ο Γκαγκάτσης στον Αλμέιδα, για μένα είναι ένα μήνυμα ότι αν συνεχίσει αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου, η ΑΕΚ θα απαντήσει. Και κακό, καλώς, συγγνώμη, θα απαντήσει. Κακώς δεν απαντούσε έως σήμερα, κρατώντας μια απόσταση από όλη αυτή τη γελοιότητα, έτσι, να ακούμε συνεχώς για ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Έγινε και η φάση τώρα στο Μουντιάλ και είδατε την κόλλα κυρώθηκε. Λοιπόν, πρέπει να το κάνει και νομίζω ότι θα το κάνει. Εμένα αυτό το μήνυμα μου πέρασε, ότι έως εδώ φτάνει η μούγκα, πάμε στο παρασύνθημα. Η ΕΠΟ ελέγχεται από τον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχει χάσει κάθε δυνατότητα επηρεασμού των εξελίξεων. Ή υπάρχει δυνατότητα να αποτρέψει πράγματα. Αν ναι, γίνονται κινήσεις, φίλε, δεν ήμουν ποτέ του παρασκηνιακού ρεπορτάζ. Δεν το έχω. Δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα πράγματα. Με ενοχλούν κιόλα στο μυαλό και με ενοχλούν και οι άνθρωποι που κινούνται γύρω από αυτά. Δηλαδή του θεωρώ εντός εισαγωγικών παράστατα του ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Και δεν μπορώ να τους ακολουθήσω κιόλας. Και δεν τους θέλω κιόλας ούτε στο περιβάλλον το δικό μας ούτε πουθενά. Δική μου άποψη αυτή. Έτσι, άλλοι μπορεί να τους λατρεύουν. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη βέβαια, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δυστυχώς. Τώρα τι κάνουν και τι δεν κάνουν, αυτό και η ψυχή τους. Όσο το ελέγχει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ, ας δούμε τι ελέγχει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Σύμμαχο πρώτα. Θα το εμπεδώσουν κι αυτοί τι έχουν κάνει. Θα το καταλάβουν στην πορεία. Όσο και η ΑΕΚ λέγε την ΕΠΟ, υποτίθεται, και έτρωγε τη μία πιστολιά πίσω από την άλλη. 3-4 πέναλτι που δεν πήρε φέτος, θα έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα. Θα το δουν μπροστά, θα το βρουν μπροστά. Για τις επικείμενες εκλογές Super League, γνωρίζεις, έχεις εικόνα ποια θα είναι η στάση της ΑΕΚ. Είναι λίγο
στον αέρα αυτό. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος, γιατί και αυτός τώρα τους μαθαίνει. Μίλησε λίγο για τον Μπέο στη συνέντευξη τύπου, είπε αυτό που είπε. Τους μετράει και εκείνος. Τι να σου πω. Αν δεν υπάρξει Μπέος και υπάρξει Αλαφούζος εναντίον Μαρινάκη, γιατί αυτό βλέπω τώρα. Τι... Σας λέω, δεν είμαι και. Δεν τα μπορώ αυτά. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα πάει με την πλευρά Αλαφούζου. Θεωρώ, ξαναλέω, δεν έχω τέτοιο ρεπορτάζ. Με 0 μεταγραφές μέχρι τώρα και αν αυτές γίνουν Αύγουστο-Σεπτέμβρη, πιστεύεις ότι θα μπορέσει η ΑΕΚ να παρουσιάσει κάτι καλό, ενώ οι παίκτες δεν θα έχουν κάνει προετοιμασία και θα έχουν μάτς Πέμπτη Κυριακή? Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή πάντως έτσι είναι. Ούτε ο Ολυμπιακός, οι ελληνικές. Εντάξει, έχει κάνει κάποιες κινήσεις ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το Μαξίμοβιτς από το Γενάρη, όντως. Δεν βλέπω όμως και τρομερά πράγματα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί, αλλά έχει χρόνο, συμφωνώ. Δεν είναι αυτός που καίγεται. Εμείς σκεφόμαστε πιο πολύ από όλους, είναι η αλήθεια. Γιατί εμείς δεν έχουμε και εξασφαλισμένο όμιλο, ενώ οι άλλοι έχουν. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε να γίνουν οι πολλές μεταγραφές Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Σίγουρα θα γίνουν και τότε. Μια-δυο, ίσως και τρεις, αλλά πιστεύω άλλες 5-6 θα έχουν προηγηθεί. Δεν θα φτάσουμε εκεί. Το πότε όμως μου με ρωτάτε. Αυτό το πότε, Ευαγγέλη, πότε πιστεύεις, εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ποτέ κάτι. Μπορεί να γίνουν αύριο 3, μπορεί να γίνουν σε ένα μήνα. Γιατί βλέπω από τη διαδικασία ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα για την ΑΕΚ. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Νομίζω ότι ανέλησα στο ξεκίνημα. Βλέπω δυσκολίες γιατί πρέπει να πληρώνει τις υπεραξίες. Βλέπω γιατί το τμήμα σκάουτινγκ, ξαναλέω, θέλει ενίσχυση. Βλέπω χίλια δύο πράγματα. Βλέπω δυσκολίες γιατί άλλαξε η κατάσταση διοικητικά. Η ομάδα έφυγε από ένα μοτίβο στο οποίο είχε μάθει να λειτουργεί και με μια τεράστια ομπρέλα από πάνω του στο Μελισανίδη. Και πρέπει να μάθουν τον νέο διοκτήτη, να μάθει και εκείνος αυτούς που εργάζονται υπό εκείνον. Δύσκολο το όλο εγχείρημα για πρώτο καλοκαίρι και τόσο απαιτητικό ενός νέου πρόεδρου με τόσες μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, γιατί εκεί που λέγανε κάποιοι ότι θέλει 4-5, βλέπετε κι εσείς ότι θα γίνουν 8-9, μήπως και 10 στο τέλος. Δύο τερματοφύλακες, δύο μπακ, 4. Στόπερ που κινούμαστε επίσης. Δεν ξέρω τώρα τι κρύβεται πίσω από αυτό, αν θα φύγει ο Μίτογλου ή αν θα φύγει ο Μουκουντή. Γιατί ο Μίτογλου το παιδί είχε αιτηθεί να φύγει για να πάει από το Γενάρη, να πάει να παίξει αλλού. Μπορεί να το αιτείται και τώρα. Επίσης υπάρχει πάντα στο κάδρο η πώληση του Μουκουντή. Οπότε 5. Ψάχνουν για κεντρικό χαφ. Και αυτό έχει προφανώς σχετίζεται με τον Γαλανόπουλο, που επίσης έχει τάση φυγής. Αν γίνει και αυτό, πάμε στις 6. Αριστερό, εξτρέμ 7. Δεξί, εξτρέμ 8. Επιθετικό 9, πίσω από τον επιθετικό 10. Μιλάμε για 10 πλέον. Εκεί που μιλάγαμε 4, 5, 6, φτάσαμε στους 10. Οι 8-9 να γίνουν, θα πω εγώ, καλά θα είναι, αλλά να είναι καλές. Αυτό είναι το ζήτημα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Με δεδομένο ότι υποτίθεται πως η ΑΕΚ έψαχνε κάτι αρκετά διαφορετικό από τον Μπόνσε, θεωρείς ότι ο Μπαρέιρο, το απάντησα πριν για τον Μπαρέιρο και για τον Πέτκοβιτς, συγγνώμη, πάω παρακάτω. Γνωρίζεις αν η Πισάρο, ο Στάνκοβιτς θα βρουν ομάδα για να φύγουν ως ελεύθεροι, αν αποφασίσουν να μείνουν εξαιτίας των μεγάλων συμβολέων τους? Ωραία ερώτηση. Τελικά θα μείνουμε στην τραγική Νενάκη που δίνει κοινά και απλά σχέδια. Υπάρχει πάπτου στο δεύτερο. Εντάξει, ο χαρακτηρισμός είναι δικό σου. Εγώ δεν μπορώ να ενστερνιστώ τέτοιο πράγμα. Μένα μου αρέσουν πολύ τα ρούχα την Νάκη γενικά. Αν και φοράω New Balance. Anyway. Τώρα, όσον αφορά τις φανέλες, εντάξει, είναι γούστο του καθενός. Καταλαβαίνω τι λες, το δέχομαι, το σέβομαι και σε μένα κάποια σχέδια αρέσουν, κάποια δεν αρέσουν. Αλλά θα μείνουμε γιατί υπάρχει συμβόλαιο. Δεν σπάνε έτσι τα συμβόλαια, παιδιά. Τι θα πεις δηλαδή, φεύγω? Υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν πράγματα, γι' αυτό υπογράφονται. Ειδικά με τέτοιες μεγάλες εταιρείες. Η Nike είναι κολοσσός. Δεν είναι τώρα, OK, κάναμε με τα καφέ Βαγγέλης μια συνεργασία και ωραία, δεν τα θέλουμε άλλο τα καφέ Βαγγέλης, θα πάμε στα καφέ Κώστας απέναντι. Δεν είναι το ίδιο. Γνωρίζει αν η Πισάρο και Στάνκοβιτς θα βρουν ομάδα, ναι, το διάβασα, ή θα φύγουν ελεύθεροι. Κοίταξε να δεις. Δύο περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερες. Ο Στάνκοβιτς, ο οποίος είναι και έξω φρενών με όλο αυτό που έγινε, διότι ενημερώθηκε μία μέρα πριν η ομάδα πετάξει. Το ψυχανεμιζόταν, το ένιωθε, αλλά είναι διαφορετικό να στο έχουν πει καιρό. Έτσι, και διαφορετικό να πηγαίνεις στα εργομετρικά και μία προπόνηση πριν φύγει η ομάδα πετάξει να σου λένε δεν υπολογίζεσαι. Δεν θα κρίνω αν είναι άδικο ή δίκαιο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όλα πρέπει να τα περιμένει ένας ποδοσφαιριστής. Αναγνωρίζω όμως από την άλλη και το όποιο δικαίωμά του να αισθάνεται άσχημα. Έτσι, ή πληγωμένος ή οτιδήποτε. Έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο Στάνκοβιτς. Νομίζω ότι είναι
στον τελευταίο χρόνο, επειδή ήταν κλιμακωτό το συμβόλαιό του, παίρνει τα περισσότερα χρήματα, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό. Και αν δεν έρθει κάτι το οποίο να τον ικανοποιεί, μπορεί και να πει: εγώ, παιδιά, κάθομαι εδώ. Θα μου έχετε γυμναστή κάθε μέρα, προπονητή τερματοφυλάκων κάθε μέρα, γιατρό κάθε μέρα, γιατί αυτό πρέπει να έχεις. Προβλέπετε, και για τον Αθανασιάδη το ίδιο, έτσι. Και για όσους τέλος πάντων κόβονται και μένουν πίσω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτό που καταλαβαίνω μέσα από το ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια και την ενασχόληση και το ρεπορτάζ είναι ότι πάντοτε αυτός ο θυμός, ο αρχικός και η απογοήτευση κάμπτονται στο τέλος. Λυγίζεις. Θες να παίξεις. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Είσαι τερματοφύλακα. Δεν θες να κάτσεις ένα χρόνο έξω. Θα μου πείτε, αν για παράδειγμα είναι 8 εκατοστάρικα το συμβόλαιό του και δεν τα βρίσκει, θα πάει με 4, κάπου αλλού με 5. Μπορεί και να πάει. Ή μπορεί να πει στην ΑΕΚ, παιδιά, εγώ βρήκα μια πρόταση τελικά. Ελάτε να το βρούμε, να το λύσουμε. Δώστε μου 3, θα βρω τα άλλα 5 αλλού και φύγα. Και να πει και η ΑΕΚ, εντάξει, από το να σε πληρώσω 8, πάρε τα 3 και φύγε. Λύνονται αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή, δεν είναι η παλιά εποχή που έλεγε κάτσε έξω, προπονήσου μόνο σου και κάνω ό,τι θες. Τελειώσαν αυτά, δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν μάνατζερ, είναι η FIFA από πάνω, η UEFA, δεν μπορεί να κάνει πράγματα εύκολα. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος, επειδή και αυτός θα έχει την επιθυμία να παίξει, θα βρεθεί κάποια λύση. Τώρα για το Πισάρο, ο Πισάρο αποφασίστηκε να πάει σε ένα στάδιο της προετοιμασίας. Δεν θα πάει από την αρχή, γιατί έχει το πρόβλημα με την αποκατάσταση, έγινε ένας καθαρισμός στο γόνατο. Αλλά το σχέδιο είναι να πάει σε ένα κομμάτι της προετοιμασίας. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αυτό εξαρτάται από την αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά στα βασικά πλάνα του Αλμίδα δεν υπολογίζεται. Και αν θα μπορούσε να πάρει τη δεύτερη ευκαιρία. Δυστυχώς χάνει ένα κομμάτι της προετοιμασίας, ίσως και όλοι, και θα είναι δύσκολο πλέον, ακόμα πιο δύσκολο να πείσει τον προπονητή. Μένει μέχρι να βρεθεί ομάδα να φύγει. Τώρα, γιατί τον κρατάει η ΑΕΚ, ας πούμε, στην ίδια διαδικασία με όλους τους άλλους και δεν τον βάζει στη διαδικασία του Αθανασιάδη και του Στάνκοβιτς, είναι απλό και εξηγήσιμο. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να έχει πολύ σημαντική αξία. Στο Μεξικό τον θέλουν πολλές ομάδες. Προφανώς και να μην θέλουν να πληρώσουν όλο το συμβόλαιό του. Δηλαδή, εδώ πρέπει να γίνουν παζάρια, ένα θέλουν να τον αγοράσουν. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Προξενεί ενδιαφέρον η περίπτωσή του. Προσελκύει το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και αυτόν τον παίκτη δεν πρέπει. Από τη στιγμή κιόλας που δεν λέει ο προπονητής, κόφτε τον, δεν θέλω να τον βλέπω. Δεν θέλω να έρθει στην προετοιμασία μαζί μου, δεν θέλω να είναι στα αποδυτήρια. Δεν έχει λόγο να τον περιοριστοποιήσεις. Οπότε τον αφήνεις να είναι ενεργός ή τύπης ενεργός για να δείχνεις ότι εγώ τον έχω εδώ στο ρόστερ μου. Προπονείται. Όποιος θέλει να έρθει να τον πάρει, καλώς να έρθει να το συζητήσουμε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Λοιπόν, τώρα που έχουμε το δικό μας γήπεδο, νοικοκυρεμένη ομάδα, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό με πολύ καλές και υψηλές εμπορικές συμφωνίες, γιατί δεν ανεβαίνει αντίστοιχα ο πήχης οικονομικά? Αυτό, φίλε, να το δούμε. Εσύ έχεις βγάλει ένα συμπέρασμα χωρίς να προκύπτει αυτή τη στιγμή. Αυτό το συμπέρασμα θα βγει στο τέλος. Γιατί να μην ανέβει ο πήχης? Δεν λέω ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά περιμένω να το δω. Θα δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν. Ήδη η ομάδα έχει πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ από τον Πόνσε. Εγώ το σημειώνω αυτό. Αυτά όλα τα χρήματα πρέπει να διατεθούν για μεταγραφές και άλλα τόσα, θα πω εγώ, γιατί τα 10 δεν φτάνουν, τουλάχιστον 20. Και μετά να φύγουμε, που λες, από το ταβάνι των 1,2 λες 1,3 στα συμβόλαια. Κοίτα, τα συμβόλαια είναι μια άλλη ιστορία. Και εδώ πάντως πρέπει να σταματήσει αυτό το κομμάτι της σκέψης ότι θα υπάρχει ανισορροπία στα αποδυτήρια. Αν υπάρχει ανισορροπία, πρέπει να βρεις τον τρόπο να διαπραγματεύεσαι και αυτήν με τους παίκτες. Και στο φινάλε ο παίκτης, όταν υπογράφει ένα συμβόλαιο, το υπογράφει γιατί συμφωνεί με αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το δέχομαι πια σε αυτή την εποχή ότι θα φέρω ένα παίκτη στο 1,6-1,7 και θα μου γκρινιάξει εκείνος που παίρνει 1,2. Όχι. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό υπάρχει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Τα ίδια παίρνουν στη Manchester City όλοι, πιστεύετε? Εκεί να δείτε αποκλήσεις. Εκεί όλοι είναι εκατομμυριούχοι, αλλά μπορεί ο πρώτος στη βασική ενδεκάδα, ο ένας να παίζει, ξέρω εγώ, με salary το μήνα, γιατί αυτοί πληρώνονται και με την εβδομάδα, 4 εκατομμύρια λίρες, και όλος να παίζει το 1, το οποίο είναι τρελό ποσό, και το 1 εκατομμύριο λίρες το μήνα. Αλλά η απόκληση από το 1 στο 4, σχηματικά τα νούμερα τώρα, έτσι, είναι τεράστια. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει αυτός που παίρνει 1, να πάει να διαμαρτύρεται γιατί δεν παίρνω 4? Πρέπει να τελειώσει και αυτό στη νέα τάξη πραγμάτων. Ο Ντουμπάτζο το προσπερνάω. Από το φίλο το Δημήτρη 14. Τα έχω απαντήσει, γι' αυτό το προσφερνάω. Μαξ, καλησπέρα, Βαγγέλη. Με το γήπεδο και το διοκτησιακό του καθεστώς, τι ακριβώς ισχύει? Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε? Έχει να λαμβάνει κάτι η ερασιτεχνική? Ευχαριστώ πολύ. Η ερασιτεχνική έχει να λαμβάνει αυτό που λαμβάνει πάντα, το 10% από τα εισιτήρια. Τώρα, με το γήπεδο και το διοκτησιακό καθεστώς,
αυτό που έχει μεταφερθεί, και εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ, συγγνώμη, να απορρίπτω πράγματα τα οποία λένε δημόσια και τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι να σας πω εγώ τώρα, ότι είναι ψέματα, δηλαδή ότι έχει μεταφερθεί το γήπεδο προς εκμετάλλευση στον κύριο Ιωνιόπουλο. Τι να σας πω, δηλαδή δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, έτσι, ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε ότι είναι. Και λένε και πολλοί, και είναι καλή πάσα αυτή, γιατί δεν κάνεις έρευνα, γιατί δεν... Παιδιά, να κάνω έρευνα, να ρωτήσω, θα σου πούν αυτό που θέλουν. Έχω χαρτιά μπροστά μου, θα μου τα δώσει κανείς? Όχι. Για το οτιδήποτε, έτσι, δεν μιλάω μόνο για το διοκτησιακό, για το οτιδήποτε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ούτε υπεκφεύγει κάποιος από μια απάντηση. Αλλά για μένα και πάλι το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι να υπάρχει στην ομάδα υγεία. Το γήπεδο η ομάδα το απολαμβάνει, εσείς το απολαμβάνετε. Η ομάδα είναι ζερό σε χρέη, δεν έχει τραπεζικό δανεισμό. Στα καλά πρέπει να μένουμε και όχι να πηγαίνουμε μονίμως να σκαλίζουμε κάτι το οποίο συνιστά προσπάθεια να βρούμε πρόβλημα ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει. Αν υπάρξει, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε και αυτό. Δύο ερωτήσεις, Βαγγέλη, αν υπάρχει κάτι για αριστερό μπακ εκτός από τον Γιαννούλη, σε τι φάση είμαστε στη μεταγραφή εξτρέμ? Τα είπα και πριν. Ένα σχόλιο, είσαι ο ρεπόρτερ που κάνει πραγματικό ρεπορτάζ και θα μας γεμίσει ψεύτικες ελπίδες. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως γράφτηκε σήμερα στο site thekelias.gr, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας έκρινε διατηρηταίο το οικόπεδο της Βρετάνια. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Δεν θα μπορέσει η ΑΕΚ να το αξιοποιήσει όπως επιθυμεί? Υπάρχει δυνατότητα εκ νέου αλλαγής του χαρακτηρισμού? Κοίταξε να δεις, η Φιλαδέλφεια είναι μια προσφυγική περιοχή. Μιλάω εκ πείρας γιατί είχα εκεί το πατρικό μου, το οποίο το έχω πουλήσει. Έχω κι άλλο σπίτι, βέβαια, ευτυχώς είναι η μάνα μου εκεί. Λοιπόν, και δεν ξέκοψα από τις ρίζες. Στο πατρικό μου, λοιπόν, κάποια στιγμή είναι στην οδός Μύρνης, είναι η οδός που βγάζει στην παλιά σκεπαστή. 100 μέτρα πριν το περίπτερο, για να καταλάβετε. Εκεί μεγάλωσα, σε αυτή τη γειτονιά. Λοιπόν, κάποια στιγμή χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο. Ενώ είχα κάνει ενέργειες για να το πουλήσω, είχα βρει μηχανικό, ήθελα να το δώσω αντιπαροχή, να πάρω κάποια χρήματα και ένα διαμέρισμα και να φύγω. Λοιπόν, κρίνεται διατηρηταίο, χαλάει η συμφωνία με το μηχανικό και κάνω ένα δικαστικό αγώνα προκειμένου να το αποχαρακτηρίσω. Το κατάφερα μετά από 3 χρόνια και το πούλησα. Προφανώς και στην Βρετάνια συμβαίνει το ίδιο, γιατί είναι μια περιοχή προσφυγική. Θεωρώ ότι λύνεται το θέμα δικαστικά. Βέβαια, δεν ξέρω ακριβώς την περίπτωση και δεν μπορεί ένα σπίτι και ένα πολύ μικρό οικόπεδο, όσο ήταν το δικό μου, να συγκριθεί με μια τεράστια έκταση. Όσον αφορά όμως το τι θα μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει και με αυτό και αν θα το αξιοποιήσει, ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος παραδέχθηκε συνέντευξη τύπου ότι έχει περάσει η έκταση σε εταιρεία των συμφερόντων του. Λοιπόν, δεν μας έχει εξηγήσει όμως, γιατί και ο ίδιος είπε: δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνουμε με αυτό. Δεν απαραίτητο ότι θα κάνει κάτι για την ΑΕΚ. Και τι άλλο μπορεί να γίνει για την ΑΕΚ εκεί? Αν πηγαίνει το μυαλό σας σε γήπεδο για αριστεχνίκη και τέτοια πράγματα, αυτά είναι πολύ μακρινά σενάρια, ειδικά για περίπτωση διατηρηταίου. Δεν ξέρω αν, για παράδειγμα, θα μπορούσε να καθαρίσει όλο το χώρο, να τον κάνει ένα τεράστιο γκαράζ, να εξυπηρετείται το γήπεδο. Αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, αλλά ξαναλέω, δεν γνωρίζω τι σκέψεις έχει και τι θέλει ο άνθρωπος να φτιάξει εκεί. Είναι κάτι που πρέπει να μας το πει ο ίδιος, αλλά όταν ρωτήθηκε, συνέντευξη τύπου, είπε ότι δεν έχω αποφασίσει. Κάποιο σχέδιο θα έχει στο μυαλό του, δεν μπορεί, ίσως δεν είναι έτοιμος να μιλήσει γι' αυτό. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Μπορείς να μας πεις πλέον ποιον παίχτη έχεις καταλάβει ότι θα φέρει ο Μελισανίδης όταν είχατε συζητήσει στο γήπεδο? Μπορείς να μας πεις ποιον παίχτη σου έστειλε χθες ο Διαμαντόπουλος? Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Όχι, δεν θα τον πω τον παίχτη του Παντελή αυτόν. Μεταξύ, τον είχαν στείλει και σε μένα τον ίδιο παίχτη και δεν είχα δει το μήνυμα. Το ψάχνω ακόμα. Θέλω να είμαι σίγουρος γι' αυτό που θα πω. Αν θα είμαι σίγουρος, θα το πω. Για ποιον παίχτη μου είχε πει ο Μελισανίδης? Δεν μου είχε πει για παίχτη, παιδιά. Απλά εκείνη τη στιγμή γινόταν μια προσπάθεια του Άμραμπατ από δεξιά, είχε περάσει 2 και του λέω: πρόεδρε, πρέπει να το κρατήσει, αυτό είναι στο και αλλαγή. Μου λέει: θα φέρω πολύ καλύτερο. Του λέω: ποιον? Μου λέει: ξέρεις. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά δεν μου το είπε. Οπότε το αφήνω. Το αφήνω. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσω και μαζί του, να δω αν ήταν αυτός, να βεβαιωθώ και μπορεί να το πω. Καλησπέρα. Σημασία έχει σε όλο αυτό. Θέλω να το πω αυτό εδώ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ εξεπλάγινα από όλο αυτό που έγινε το τελευταίο καιρό. Εκείνη τη μέρα, λοιπόν, μου έδινε την εικόνα ενός ανθρώπου τόσο ενθουσιασμένου με την ομάδα, τόσο χαρούμενου και τόσο
παθιασμένου και έτοιμου να συνεχίσει αυτό που κάνει, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έφευγε. Εκείνη τη μέρα μένα δεν μου έδωσε αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του και αν το είχε ή αν με όλα αυτά που ακολούθησαν και λόγω της υγείας φυσικά τελικά οδηγήθηκε στο άλλο κομμάτι, αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ ξαφνικό όλο αυτό. Άσχετα αν είχε συζητήσει με τον κύριο Ηλιόπουλο την προοπτική κάποια στιγμή να το δούμε, να το κάνουμε, ναι. Θεωρώ ότι εκείνη τη μέρα η εικόνα που έδωσε σε μένα και το feeling μου ήταν περίπου 3 μήνες πριν γίνει αυτό που έγινε, ότι δεν σκοπεύει να δώσει την ομάδα. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μπορεί λάθος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. 2 ερωτήσεις θα κάνω με τους γυμναστές και την ομάδα αποκατάσταση που είχαμε πέρσι. Έχει αλλάξει κάτι? Απάντησα πριν, φίλε. Ο Μπαρέιρο μοιάζει πολύ στο στυλ του Πόνσε. Ενώ λέγατε ότι ο Πόνσε δεν ταιριάζει και θα κοιτάξει φόρ στη Λιβάη. Εγώ είπα πριν, έκανα μια συγκεκριμένη αναφορά και εμένα μου θυμίζει τον Πόνσε. Βέβαια, με μια παραπάνω ικανότητα στην πίεση ψηλά, δεν είναι σίγουρα στη Λιβάη Μπακαμπού. Γι' αυτό είπα ότι και ο Πέτκοβιτς τα έχει αυτά τα στοιχεία. Και ίσως ο Πέτκοβιτς τα έχει καλύτερα, γιατί είναι πολύ καλύτερος πασέρ. Anyway, ο προπονητής ξέρει, αφήστε με να δούμε που θα το πάει, έτσι. Γιατί και εγώ είμαι μπερδεμένος με πάρα πολλά πράγματα και πολλά δεν μου κολλάνε. Καλησπέρα, Βαγγέλη. 2 πολύ σύντομες ερωτήσεις. Γνωρίζει καθόλου την προσέγγιση του νέου διοικητή σχετικά με το social media, TikTok, Instagram? Ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει χρήματα σε αυτό το κομμάτι. Τα έχει δώσει σε μια εταιρεία και χειρίζονται τα accounts και νομίζω ότι φαίνεται στο εμπορικό του κομμάτι. Πάρα πολύ σωστά. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πίσω σε αυτό το πράγμα. Γενικά στην επικοινωνία, χωρίς να φταίνε τα πρόσωπα, αλλά η φιλοσοφία του κλαμπ ήταν αυτή που οδηγούσε και τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν έφταιγε ούτε ο Γιάννης ο Καραλής, ούτε ο Τάσος Τσατάλης, ούτε τώρα φταίει ο Σταμάτης ο Βουλγαρής. Κανένας από αυτούς δεν φέρει ευθύνη, γιατί και εκείνοι κάνουν τις προτάσεις τους και εκείνοι θέλουν να δουν πράγματα να αλλάζουν. Αλλά όταν το κεφάλι έχει κάτι άλλο στο μυαλό του και δεν προχωράει παρακάτω, δεν μπορείς να κάνεις και εσύ κάτι. Επιμελησανίδη λοιπόν αυτά τα πράγματα όντως ήταν πίσω. Ήμασταν λίγο και ξακολουθούμε, θεωρώ, να είμαστε παροχημένοι στην επικοινωνία. Δεν ακολουθούμε τη διαδραστικότητα, δεν είμαστε ανεπτυγμένοι σε αυτό το κομμάτι όσο θα έπρεπε. Αν θα αλλάξει ή όχι, δεν το γνωρίζω. Πραγματικά. Έχει πάντως τόσα πολλά να βάλει σε μια σειρά ο νέος ιδιοκτήτης που καταλαβαίνω ότι και αυτό θα πάει πίσω, θα είναι κάτι που θα έρθει αργότερα μπροστά. Ανεξάρτητα από τη δική μου γνώμη, εσύ που γνωρίζεις και 5 πράγματα παραπάνω, έχεις εμπιστοσύνη στο φετινό οργανισμό ΑΕΚ? Στελέχη κυρίως ότι στα τέλη καλοκαιριού θα έρθουν παίκτες που πρέπει? Εγώ την εμπιστοσύνη που είχα στα στελέχη έχω πάντα την ίδια. Δηλαδή μια flat κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Δεν τους απογειώνω, δεν τους ισοπεδώνω. Δεν θεωρώ ότι είναι μη ικανοί, δεν θεωρώ ότι είναι και απόλυτα επαρκείς, γιατί είναι μόνοι τους. Ενδεχομένως με άλλο οργανόγραμμα, περισσότερα πρόσωπα, πιο έμπειρο αθλητικό διευθυντή που να ασχολείται και με τα γραφικά, να είχαν και εκείνη μια καλύτερη λειτουργία. Μιλάμε για συγκεκριμένα τώρα για τον Παναγιώτη Κονέ και τον Ράντε Κουχάρης, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ικανότητες και μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά πρέπει να αλλάξει η δομή και να είναι άλλος από πάνω τους. Κάποιος που θα έχει όμως και το ελεύθερο να οργανώσει καλύτερα όλο αυτό, να φέρει και άλλους δίπλα του και άλλα στελέχη. Εγώ το ξαναλέω πάρα πολλές φορές, το έχω πει, θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι υποστελεχωμένη σε αυτό το κομμάτι. Όχι όμως ότι αυτή που έχει δεν είναι καλή. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί πολλοί παρεξηγούνται με αυτό που λέω και εντός ΑΕΚ, αλλά δεν καταλαβαίνουν προφανώς τι λέω ή δεν θέλουν να ακούσουν τι λέω. Ή θέλουν να μείνει αυτή η κατάσταση όπως είναι, γιατί έτσι τους αρέσει και ίσως έτσι να βολεύονται. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να ακολουθηθεί για μένα. Όχι τώρα μόνο επειδή ήρθε ο νέος ιδιοκτήτης, από πριν. Βαγγέλη, από μπακ της Ρώμα σε μπακ του Άρη, εντάξει, τα είπαμε και πριν. Λεβαντάτε, Βαγγέλη, να σηκωθώ, εγέρθητη, ε. Το ξέρετε ότι λεβαντάτε σημαίνει σήκω. Γιατί έτσι όπως το αναφώνησε ο κύριος Ηλιόπουλος, φάνηκε σαν να του. Πώς να το πω. Σαν να του τον εκφωνεί με κάποιο αξίωμα. Λεβαντάτε σημαίνει σήκω. Σαν να του είπε εγέρθητη, δηλαδή. Απλά το μεταφέρω γιατί να καταλαβαίνετε και τι λέει. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει. Αναμένοντας τις μεταγραφές που μόνο εσύ ενημερώνεις σωστά, ναι, θέλεις μια πολύ καλή στιγμή και μια κακή διαφωνία που έχεις με τον Μελισσανίδη. Όσες λεπτομέρειες μπορείς, ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Εντάξει, τώρα αυτή είναι ιστορίες, μπορώ να λέω. Είχα μια πάρα πολύ κακή στιγμή μαζί του στο θέμα του Παπασταθόπουλου. Πάρα πολύ. Γιατί προφανώς και εγώ αυτό που έμαθα το έβγαλα λίγο καθυστερημένα, δηλαδή υπήρχε μια πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ από την ΑΕΚ. Το έμαθα, το έγραψα.
όταν το έγραψα, αυτή η πρόταση δεν υπήρχε στο τραπέζι. Αλλά γιατί δεν υπήρχε στο τραπέζι? Γιατί είχε μπει ο Ολυμπιακός και του είχε δώσει παραπάνω και τελικά πήγε στον Ολυμπιακό. Και τα έβαλαν με μένα επειδή βγήκε το θέμα σε λάθος στιγμή. Αλλά η αλήθεια ήταν αλήθεια. Υπήρχε αυτό. Δεν έγραψα κάτι το οποίο δεν υπήρχε, δεν είπα ψέματα. Είπα αυτό που είχε γίνει. Τώρα το θεώρησαν μεγάλη επικοινωνιακή ήττα εξαιτίας μου και εντάξει, εκεί είχαμε νεύρα. Τσακωθήκαμε. Άκουσα και αυτά που άκουσα, δεν έχει σημασία. Εγώ τον πρόεδρο ποτέ δεν τον. Να το ξέρετε δηλαδή. Έχουμε περάσει στιγμές έντασης και στιγμές μεγάλης αγάπης. Ποτέ μα ποτέ δεν τον κακοχαρακτήρισα. Ποτέ μα ποτέ. Εντάξει, στεναχωρήθηκα κάποιες φορές. Προφανώς τον έχω στεναχωρήσει κι εγώ. Αλλά θεωρώ ότι υπήρχε πάντα αλληλός σεβασμός. Πάντα, και αυτό φάνηκε στο τέλος από πράγματα που ήθελε να κάνω και δεν θέλω να πάω παρακάτω, αλλά την εκτίμησή του την κατάλαβα με πολλούς τρόπους. Και μια ωραία στιγμή μαζί του, να θυμηθώ μια ωραία στιγμή, δεν ήταν και πολλές. Ποια να ήταν? Εντάξει, ήταν ένα κείμενο που είχα γράψει για το γήπεδο. Για το γήπεδο και έχω κρατήσει και το μήνυμα. Τώρα εντάξει, αυτά είναι προσωπικά, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι και κάτι κακό. Μου στείλε ένα μήνυμα ότι με συγκίνησε τόσο πολύ που θα το κορνιζάρω αυτό. Για μένα ήταν πολύ ωραία στιγμή. Συγκινήθηκα και εγώ εκείνη τη μέρα, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, αυτά. Να μάθετε και κάτι το οποίο είναι έτσι διαφορετικό. Βαγγέλη, πώς κρίνεις ότι θα βγάλουμε την προετοιμασία απλώς με 1-2 προσθήκες? Το απάντησα πριν. Δεύτερο και τελευταίο, είναι η ιδέα μου, υποτιμάμε εκ νέου τις πρώτες προκριματικές φάσεις της Ευρώπης? Όχι φίλε, δεν τις υποτιμάμε, η αλήθεια είναι. Απλά πρέπει να μάθουμε λίγο να ξεχωρίζουμε και τα πράγματα. Υπάρχει μια αλήθεια, συγκεκριμένη αλήθεια, και επειδή υπάρχει και νέος ιδιοκτήτης στο ότι θέλει να πάρει καλούς παίκτες. Δεν είναι καλό το timing, ούτε της αλλαγής ιδιοκτησίας, ούτε το πώς η ΑΕΚ πρέπει να κινηθεί στις αγορές, πληρώνοντας ένα σκασμό λεφτά και πολλά παραπάνω από αυτά που κάποιοι παίκτες που κοιτάει αξίζουν. Εδώ πραγματικά, εμένα δεν μου αρέσει να λέω υπομονή και το ένα και το άλλο και να χαϊδεύω αυτιά και να, τέλος πάντων, προσπαθώ να δικαιολογήσω καταστάσεις. Αλλά εδώ δικαιολογούνται πράγματα. Και πρέπει να περιμένουμε. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Πρέπει να τη συνηθίσουμε. Εγώ αυτό που ελπίζω είναι, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, να δει ο νέος ιδιοκτήτης τις παθογένειες. Γιατί τώρα, μπαίνοντας αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι βλέπει, πρέπει τουλάχιστον να το βλέπει, ότι υπάρχει έλλειμμα. Δεν λέω ότι είναι μη ικανή ή να φύγουν όλοι, όχι. Αλλά βλέπει, πρέπει να δει ότι υπάρχει έλλειμμα, ότι αυτοί που είναι μέσα χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια, καλύτερη οργάνωση. Έτσι πιστεύω εγώ. Για χαρά Βάγκο, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, ναι. Γιατί κρατήσαμε Κάλενς και Χατζησαφή, ας του είχαν βρει καλύτερους, ούτε για ρεζέρβες. Κοίτα, για τον Κάλενς εγώ θα διαφωνήσω. Το έχω πει και άλλες φορές. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόπιστο στόπερ. Εντάξει, μπορεί να μην συμφωνούμε και σε όλα. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι στόπερ που θα ξεκινάει η ενδεκάδα από αυτόν. Αυτός είναι ο Βίντα. Νομίζω ότι ο Μουκουντή, όταν είναι καλά, είναι καλύτερος από τον Κάλενς. Αλλά σε ένα βάθος 4 ή 5 στόπερ που ξαναλέω μπορεί να γίνουν φέτος, ο Κάλενς είναι μια πολύ καλή περίπτωση παίκτη. Και αν τον θέλει ο προπονητής, okay, εγώ πάω πάσο. Έχει δει πράγματα τα οποία του κάνουν. Επέμεινε πάρα πολύ για να μείνει. Από τη στιγμή που επέμεινε, είμαι μαζί του σε αυτό το κομμάτι. Να μου πείτε γιατί δεν είσαι μαζί του, αν πάρει τον Οτουμπάτζο. Λοιπόν, πάλι εκεί γυρνάμε. Γιατί σας εξήγησα πριν, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες καλύτεροι από αυτόν και ότι δεν του προτείνονται καλύτεροι. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, είμαστε πράγματι πίσω, πολύ. Λοιπόν, όλων ονόματα ακούμε. Ο ένας έχει ψηλό συμβόλαιο, ο άλλος ζητάει πολλά. Τελικά, φτωχός και η μοίρα του. Ο Ηλιόπουλος, αν ο Ηλιόπουλος είχε διάθεση να επενδύσει, θα πήγαινε στην Πόρτο και θα έλεγε πόσα θέλετε για Κάρμο. Φίλε, τι είναι αυτά που λες? Τώρα σοβαρά. Εντάξει, μην τα βάζετε όλα σε ένα τσουβάλι. Καταρχάς, πρέπει να τον κρίνουμε τον άνθρωπο βάσει χρόνου. Έχουν πάρει όλο το χρόνο του σε αυτή την ομάδα και σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Δεν θα πάρει ένας νέος ιδιοκτήτης. Και λες τώρα να πάει στην Πόρτο να μιλήσει για τον Κάρμο. Τι να πει, η Πόρτο λέει 18 εκατομμύρια ευρώ. Δώστε τα. Δεν τον δίνει στον Ολυμπιακό με 12. Που αν ισχύουν τα ρεπορτάζ που λένε ότι ο Ολυμπιακός τον παζαρεύει με 12. Του λέει 18. Θα δώσει η ΑΕΚ 18 εκατομμύρια ευρώ, ελληνική ομάδα γενικά 18 εκατομμύρια ευρώ για να παίχτει? Αν το βρίσκεις λογικό, οκ, okay, εγώ σου λέω ότι είναι παράλογο. Από εκεί και πέρα,
το να λες ότι η ΠΑΕ μας βλέπει σαν πελάτες και εμείς για να νεώσουμε θα πρέπει τώρα να ικανοποιηθούμε με ποιοτικούς παίκτες, σε αυτό θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις και πώς νιώθεις γι' αυτό. Δικαίωμά σου είναι να νιώθεις έτσι, αν νιώθεις έτσι. Ο καθένας μπορεί να νιώθει ό,τι θέλει. Ποτέ δεν θα πω στον άλλον όχι, δεν πρέπει να νιώθεις έτσι, νιώσε αλλιώς. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι ναι, πρέπει να ανταμυφθείς με ποιοτικούς παίκτες. Γιατί είσαι εκεί, πληρώνεις από το εστέρημά σου, κάνεις θυσία για να βρίσκεσαι εκεί και έχεις απαιτήσεις. Εννοείται. Υπάρχει πιθανότητα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, να χτυπήσει η ομάδα παίκτη από δυνατά πρωταθλήματα από μεσαίες και μικρές ομάδες. Αυτό κάνει. Νομίζω έτσι. Δηλαδή, εννοείς δυνατά πρωταθλήματα τώρα τι, Αγγλία, Ιταλία. Α, πας σε αυτό το κομμάτι. Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα το ερώτημα. Όλα είναι πιθανά. Εντάξει, το έχει ξανακάνει αυτό. Έχει πάρει παίκτες από μεσαίες ομάδες πολύ καλών πρωταθλημάτων. Έχει πάρει για παράδειγμα το Μωράν. Τον Ισπανό, το θυμάστε, Μανόλο. Και μια τρύπα στο νερό. Έχει πάρει τον Ντίντακ. Πολύ καλή περίπτωση αριστερού μπακ. Τώρα πρόχειρα έτσι, άμα βάλουμε κάτι θα θυμηθούμε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και φέτος. Εγώ βλέπω ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να χτυπήσει νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από πρωταθλήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα πρώτης γραμμής, Βέλγιο, Ισραήλ κτλ. Αλλά τους οποίους ξαναλέω τους έχουν δει και άλλοι πλέον. Και εδώ είναι το δύσκολο. Βαγγέλη, για χαρά, έχει διαρρεύσει τίποτα από τη συνάντηση Ηλιόπουλου Αλμίδα. Ποια θα είναι η φιλοσοφία για το χτίσιμο της ομάδας? Φίλε, όχι, δεν ξέρω. Για διαρροές και τέτοια, μην με ρωτάς, γιατί μπορώ να λέω μόνο όσα γνωρίζω. Και όχι, δεν έχει διαρρεύσει κάτι παραπάνω. Μόνο το ότι μιλήσανε και ότι πήρε ο Αλμίδα το OK, ότι θα γίνει ό,τι θέλει. Και αυτό νομίζω ότι αποδείχθηκε σε πρώτη φάση, με την καρατόμηση, να την πω έτσι. Πάλι το εισαγωγικά, αν θέλετε, των δύο τραματοφυλάκων. Τώρα περιμένουμε και την ενίσχυση και εκεί θα κρίνουμε. Καλησπέρα, Βαγγέλη, σε δύναμη. Εγώ με το πλάνο της ομάδας έχω μπερδευτεί ειλικρινά. Αλλαγή μέσω όρου ηλικίας και ελληνοποίηση. Πιστεύω και εσύ γι' αυτό θα ήθελε συνέντευξη με τον προπονητή. Στην ουσία, αλλαγή μέσω όρου ηλικίας δεν διακρίνουμε με τις μέχρι τώρα κινήσεις. Κάνω λάθος? Όχι, φίλε, βλέπω ότι η μέση όρη ηλικίας που χτυπάμε είναι ικανοποιητική. Εντάξει, θα υπάρχουν και 2-3 περιπτώσεις που θα πάρει έμπειρους παίκτες. Δηλαδή, δεν γίνεται να πας μόνο με 25 και κάτω. Είναι και πιο δύσκολο να τους πείσεις, ειδικά αν είναι καλοί παίκτες. Θεωρώ ότι θέλει να το χαμηλώσει το μέσο όρο και θα το κάνει, γιατί έφυγαν και παιδιά όπως ο Ραούχο, όπως ο Φανφέρτ, όπως ο Σίντιμπε, όπως ο Άμραμπατ, που ελπίζω να γυρίσει μόνο ως δεύτερος και όχι ως πρώτη επιλογή. Μόνο έτσι εγώ θα το. Εγώ προσωπικά θα το δεχτώ καλά. Λοιπόν, αλλά βλέπεις ότι όλοι αυτοί ήταν 30 και 30 φεύγα. Εντάξει, έμεινε ο Χατζησαφή για ένα χρόνο, γιατί τον θέλει βοηθητικά ο προπονητής. Και ο Τσούμπερ, ο οποίος έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και εκείνος του χρόνου νομίζω ότι θα πάμε παρακάτω. Η επιθυμία αυτή είναι. Καμιά φορά όμως ξεκινάς με μια επιθυμία και κάπου αλλού καταλήγεις. Σε πάει το ποδόσφαιρο, ο δρόμος διαφορετικά. Τι άλλο? Καλησπέρα, Βαγγέλη. Επειδή αντί να ενισχυθεί η ομάδα μεταγραφές έχει αποδυναμωθεί με τις πωλήσεις και αποχωρήσεις παικτών, πιστεύεις ότι με υπάρχουν ρόστερ θα περάσουμε άνετα τη Βελέζ? Ή υπάρχει πιθανότητα να ξαναζήσουμε το δράμα του 21? Πρώτα απ' όλα, το μάτς με τη Βελέζ είναι σε ένα μήνα από σήμερα. Ακριβώς. 25 δεν είναι? 25, ναι. Σε ένα μήνα από σήμερα δεν θα είναι, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον η ίδια ομάδα. Θα έχει τερματοφύλακες, θα έχει σίγουρα ένα back από τα δύο επιπλέον και σίγουρα επιθετικό και ένα extreme. Άρα πάμε σε συν 5 παίχτες. Δεν σου είπα όλους, δεν θα πάρεις και τους 9 ή 10 που θες, τους 5 θα τους έχεις πάρει όμως. Από εκεί και πέρα όμως έχεις μια έτοιμη δεκάδα, π.χ. αν είναι όλοι καλά, για να παίξεις με τη Βελέζ. Αν ομιγέννητο δηλαδή δεν πάρεις κανένα παρά μόνο ένα τερματοφύλακα που πρέπει να τον πάρεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνουν και προπονήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν έρθει ο Μπρινιόλι, έχεις Μπρινιόλι, Ρότα, Πίλιο ή Χατζησαφή, Στόπερ, Βίντα, Κάλενς, Μητόγλου. Μπροστά, Γιόνσον, Σιμάνσκι, Πινέδα. Αριστερά, Γκατσίνοβιτς. Δεξιά, Ελίασον. Κορυφή, Λιβάη. Πίσω του Τσούμπερ. Η δεκάδα σου είναι έτοιμη. Δηλαδή, αν δεν μπορείς με αυτήν την δεκάδα να αποκλείσεις τη Βελέζ, εντάξει, να το κλείσουμε το μαγαζί. Θέλω να πω ότι, okay, δεν είναι και τόσο δραματικά τα πράγματα. Δεν είναι καλά, θα πρέπει να είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι και δραματικά να φοβόμαστε τώρα αυτό το πράγμα. Αν το ξαναζήσουμε αυτό, τι να σου πω. Okay, ο Θεός και η ψυχή του, ρε φίλε. Βαγγέλη, καλησπέρα. Μια σύντομη ερώτηση. Ο Μιχάλης Κωσίδης επιστρέφει από το δανεισμό του φέτος. Επίσης θεωρείς ότι εφόσον βάζει πολλά γκολ μπορεί να σταθεί ως τρίτος φορ? Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο Κωσίδης επέστρεψε. Είναι και στην προετοιμασία το παιδί. Κοίταξε να δεις. Το στυλ του Κωσίδη δεν ταιριάζει με τίποτα με αυτό που παίζει η ΑΕΚ. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή και ως τρίτος να μείνει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ακολουθήσει το ποδόσφαιρο του Αλμίδα. Δεν τον έχω δει βέβαια ένα χρόνο και τι έχει κάνει στο κορμί του.
και αν έχει δυναμώσει και αν μπορεί να ταπεξέλθει σε αυτό που θέλει ο Ματίας. Ιδού η Ρόδος που λέμε, ιδού και το πείδημα. Αν μπορέσει και τον πείσει στην προετοιμασία, γιατί να μην μείνει τρίτος. Να μείνει. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι για εκείνο να προσαρμοστεί πάνω σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Θα το δούμε. Σύντομο σχόλιο αλλά και ερώτηση. Μακράν ο καλύτερος ρεπόρτερ της ΑΕΚ, σκέφτεσαι όπως ο μέσος οπαδός και όσα ονόματα έχουν βγει είναι από σένα. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε γραφτεί ότι η διοίκηση περίμενε την επιστροφή του Ματίας από την Αργεντινή ώστε να προχωρήσει τις μεταγραφικές υποθέσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Τόσο καιρό υπήρχε άπνοια, τώρα ακούγονται πολλά ονόματα. Πιστεύεις ότι αυτό ισχύει? Ναι, ισχύει γιατί μεσολάβησε και αυτή η αλλαγή ιδιοκτησίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπήρχε μια κουβέντα τότε, όποτε, του Ηλιόπουλου με τον Αλμίδα, αλλά την ουσιαστική κουβέντα την έκαναν όταν ήρθε στην Ελλάδα. Τότε μίλησαν ως ιδιοκτήτης με προπονητή. Το τι μπορεί να έχουν πει πριν σε ένα καφέ ή Ελλάδα να γνωριστούμε ή στο τηλέφωνο δεν είναι το ίδιο. Και ο Αλμίδα δεν είναι και ο τύπος των επαφών από μακριά. Έλα να μιλήσουμε στο Skype για να δούμε τα θέματα της ΑΕΚ. Ήρθε εδώ και μία μέρα πριν την παρουσίαση μιλήσαν οι δυο τους. Γι' αυτό και καθυστέρησε η παρουσίαση σε μεγάλο βαθμό. Για να έχει εικόνα και από τον προπονητή, να έχει μιλήσει μαζί του, να τον έχει πιο ήρεμο και να τον έχει και παρόντα στη συνέντευξη τύπου. Και δεν το λέω αυτό για να κάνει αυτό το μικρό σοου, ας πούμε, στο τέλος. Για να τον πείσει να είναι εκεί, θα πρέπει να του έχει μιλήσει πρώτα. Να του έχει εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά μπορούμε, θα σε βοηθήσω, θα σου πάρω ποιους θέλεις. Και έτσι να τον έχει και παρόντα στη συνέντευξη τύπου. Άρα ήταν κομβική σημασία σε αυτό. Τώρα όλα τα άλλα που λέγονται ότι πριν τα είχαν πει και είχαν κάνει, εντάξει παιδιά, σας ξαναείπα. Το πώς γνωρίστηκαν, μπορεί να γνωρίστηκαν. Ουσιώδης κουβέντα έγινε όταν ήρθε στην Ελλάδα. Και αυτή ήταν η πρώτη ουσιώδης κουβέντα. Τέτα τέτ, εγώ με σένα, να τα βάλουμε κάτω να συζητήσουμε. Πρόεδρος, ιδιοκτήτης, προπονητής. Λοιπόν, ετοιμαστούμε ψυχολογικά εδώ, εντάξει, για τον Μπάτζο, τα είπαμε πριν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γνωρίζει αν φέτος η ομάδα με την αλλαγή διοκτησίας θα ασχοληθεί πιο ενεργά με την πρόληψη των τραυματισμών? Το είπα και πριν, το απάντησα. Θα έπρεπε. Αν πας πιο πίσω στο βίντεο, θα ακούσει όλο το story γύρω από αυτό. Επίσης, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν χρήματα, δεν κάνουμε μεταγραφές. Χάνουμε παίκτες με λίγα χρήματα. Βλέπε Πασχαλάκης, Μανδάς και Λιακόπουλος. Ο Μανδάς, παιδιά, επειδή το λέτε πάρα πολύ. Και επειδή την είχα ψάξει πολύ εκείνη την ιστορία, γιατί το είχα γράψει και εγώ πρώτος τότε, ήμουν ακόμα στη Sport Day και το είχαμε βγάλει πρωτοσέλιδο, ο Μανδάς δεν ήθελε να έρθει στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί είχε ένα πάρα πολύ καλό ατζέντη, του είχε τάξει ότι θα τον βγάλει στο εξωτερικό και το είχε τάξει με αποδείξεις, όχι με λόγια. Και είδατε που τον πήγε. Και δεν ήθελε Ελλάδα το παιδί. Αν ήθελε Ελλάδα, θα έρχονταν στην ΑΕΚ. Να το βγάλουμε και αυτό από τη μέση για να μην λέγονται πράγματα που δεν ισχύουν. Πασχαλάκης. Ήξερα ότι η ΑΕΚ είχε μπει σε μια κουβέντα τότε μαζί του, δεν προχώρησε, πήγε στον Ολυμπιακό γιατί εκείνος το επέλεξε. Ο Κυριακόπουλος, μεγάλη ιστορία, ήταν του παρελθόντος. Εντάξει, δεν ξέρεις τι εξέλιξη θα έχει ο Κυριακόπουλος αν έρχονταν στην ΑΕΚ. Εκείνη ειδικά την περίοδο που η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί, προ-Αλμέιδα αρκετά, πριν φύγει δηλαδή για την Ιταλία, με μια ΑΕΚ μπάχαλο. Όπου όποιο καλό παίκτη και αν ερχόταν, πήγαινε άκλαυτο. Το είδαμε αυτό μετά. Δηλαδή, πόσοι παίκτες τη σεζόν 21-22. Είχαν χαρακτηριστεί ως μη ικανοί και ήρθε ο Αλμίδα και τους είδαμε να πετάνε. Άρα δεν ξέρεις πώς θα ήταν ο Κυριακόπουλος τότε. Μπορεί να τον καίγαμε και μετά να λέγαμε τι παλτό ήταν αυτό. Τώρα μια χαρά θα τον ήθελα κι εγώ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Το ξαφνικό πρόβλημα του Λιούμπης με τις ενοχλήσεις φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Φίλε, δεν είμαι εκεί. Και εγώ θα διαβάζω και περιμένω εναγωνίως κι εγώ από τον Τάσο. Δεν ξέρω. Αυτά στα παιδιά που είναι για προετοιμασία. Βασικά μόνο ο Τάσος είναι αυτή τη στιγμή. Αγγέλη, καλησπέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για την ειλικρίνειά σου και το θάρρος σου να λες τα πράγματα με το όνομά του. Θεωρώ ότι για να γίνουμε μεγάλη ομάδα μας λείπουν κάποια πράγματα ακόμη στο σχεδιασμό. Ναι, ωραία σχόλιο ήταν αυτό. Μια παρατήρηση, μακάρι να είχαμε. Ναι, το είπαμε και πριν, τον Οντιμπάζο δύο χρόνια νωρίτερα. Δύο χρόνια νωρίτερα στον είχαμε, αντί του Ρώτα, όπως λες, εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο, γνώμη μου. Από την άλλη, ό,τι θέλει ο προπονητής και η ομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη, μετά τον αποκλεισμό της Αλβανίας από το Euro για το 300 είπα τις πιθανότητες. Συγχαρητήρια, λέει ένας φίλος, για την καλή δουλειά. Δύο ερωτήματα. Το ένα το έχει απαντηθεί. Το δεύτερο, όπως πάει η ιστορία, οι μεταγραφές μπαίνουν σε κίνδυνο αρκετά πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τότε γιατί δημιουργούν προσδοκίες στον κόσμο. Φίλε, τι να κάνουμε, τι θα πει δημιουργούν. Εδώ είσαι λάθος. Θα σου εξηγήσω γιατί και κλείνω με αυτό. Νομίζω κάλυψα τα περισσότερα. Αλλά γιατί είσαι λάθος. Δεν δημιουργούν οι ίδιοι προσδοκίες στον κόσμο. Δεν βγαίνει με μια ντουντούκα ο Ηλιόπουλος και οι άνθρωποι της ΑΕΚ να πούνε ότι παιδιά θέλουμε τον Μίλσον, θέλουμε τον Κοϊτά, θέλουμε τον. Το χιτόμπιζε και τα λοιπά. Δεν γίνεται έτσι. Βγαίνουν από το εξωτερικό. Όταν μια ομάδα πάει και χτυπάει μια πόρτα, παράδειγμα, θα έρθει η Σεβίλη π.χ. να πάρει τον Πινέδα. Και θα έρθει στα δικά μου αυτιά. Δεν θα το γράψω.
θα το γράψω. Ωραία. Και τι θα πούνε στη Σεβίλη οι οπαδοί? Ότι, α, ορίστε, μας λένε ότι θέλουμε τον Πινέδα, αλλά δεν μπορούμε να τον πάρουμε γιατί δεν δίνουμε αρκετά. Λέω τώρα έτσι, παράδειγμα. Άρα γιατί μας δημιουργούν προσδοκίες? Δεν σου δημιουργεί προσδοκίες η ομάδα επειδή προσπαθεί να κάνει το σωστό και να πάρει καλούς παίκτες. Αυτό προσπαθεί να κάνει πράγματι. Δεν βγαίνει να σου πει θα πάρω, σου λέει προσπαθώ να πάρω με τον τρόπο της. Δεν το λέω ούτε αυτό, αλλά από τις κινήσεις της καταλαβαίνεις ότι αυτό προσπαθεί να κάνει. Άρα δεν θεωρώ ότι εδώ πρέπει να ψέξουμε κάποιον. Λοιπόν, αυτά. Μία ώρα και 15 λεπτά. Wow. Σιγά σιγά θα το πάμε και στο 2ωρο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και πάλι για τη συμμετοχή, για την υπομονή να με ακούτε. Αυτή τη λόξα μου και σας ευχαριστώ διπλά και τριπλά κάθε φορά που μπαίνετε στη διαδικασία. Νομίζω ότι λύσαμε πολλά θεματάκια σήμερα, είπαμε πράγματα τα οποία ισχύουν ή δεν ισχύουν. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, να είστε πάντα καλά, να περνάτε καλά με τις οικογένειές σας, να κοιτάτε να πηγαίνετε και λίγο παραλία. Και υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Φιλιά!